Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στο ξεκίνημα αυτού του μεγάλου εγχειρήματος του Μέγκα, στο δικό μας μπαρ, στο δικό σας μπαρ, στο μπαρ που περιμένουμε να αγαπήσετε όλοι. Όσο και αν η τύχη μας δοκίμασε τις τελευταίες μέρες, εμείς φροντίσαμε να είμαστε συνεπείς στο ραντεβού μας και στην υπόσχεση που σας δώσαμε. Το μπαρ λοιπόν ξεκινά. Ένα χειροκρότημα θέλω και εδώ σας παρακαλώ. Για αυτή την παραγωγή έχουν δουλέψει πάρα πολλοί άνθρωποι, εκτός από αυτόν που φοράει το ακουστικό μου. Έχουν δουλέψει πάρα πολλοί άνθρωποι. 156 άτομα ασχολούνται με αυτή την παραγωγή. Για μας είναι κάτι πρωτόγνωρο και θα θέλαμε να σας ζητήσουμε συγγνώμη για οτιδήποτε δεν πάει καλά, αν και να σας πω την αλήθεια, θα προσπαθήσουμε να πάνε όλα ρολόι. Οι τελικοί κριτές βεβαίως θα είσαστε εσείς και πιστεύουμε από την αρχή, αλλά και μέχρι το τέλος να μας ανταμείψετε. Σας ευχαριστούμε πάντως εκ των προτέρων πάρα πολύ όλους. Ένα χειροκρότημα και εδώ. Σε λίγο, την είσοδο θα την διαβούν 13 παίκτες από 6.500 συμμετοχές. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη αυτή η διαδικασία, ήταν πάρα πολύ δύσκολο να επιλέξουμε τους 13, αλλά παρόλα αυτά νομίζω ότι η επιλογή της ομάδας της παραγωγής ήταν καλή και πιστεύω και εσείς να την εγκρίνετε. Σήμερα όμως, στο ξεκίνημά μας, έχουμε μία διαδικασία που θα σας βάλει και εσάς στην παρέα μας από την πρώτη κιόλας στιγμή. Θα σας ζητήσουμε να επιλέξετε ποιος ή μάλλον ποια θα είναι η 14η παίκτρια. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα συμβούν δύο δράσεις παράλληλα. Η μία θα είναι η παρουσίαση, η γνωριμία των 13 παικτών, ενώ η άλλη θα είναι η παρουσίαση, η γνωριμία και η ψηφοφορία του 14ου παίκτη. Θα γνωρίσετε 4 κοπέλες και θα σας ζητήσουμε και εσάς που μας βλέπετε εδώ από την Ελλάδα, αλλά και εσάς που μας βλέπετε από την Κύπρο, να ψηφίσετε με τα τηλεφωνήματά σας ή με γραπτά μηνύματα και να αναδείξετε σήμερα με το ξεκίνημα ποια κοπέλα πιστεύετε ότι θα πρέπει να είναι η 14η παίκτρια. Αυτό με το ακουστικό θα το κάνω συνέχεια, να το ξέρετε. Λοιπόν, να μην σας κρατάμε όμως αγωνία περισσότερη. Break, δηλαδή διαφημίσεις. Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι κοντά σας, έτοιμοι να ξεκινήσουμε την γνωριμία με τις υποψήφιες για την 14η θέση και την ψηφοφορία. Να σας πούμε λοιπόν ότι σήμερα στην πρώτη μας, στην επίσημη, στην παρθενική μας εμφάνιση μεταδίδουμε την εκπομπή από το κλαμπ, από το Buddha Bar. Ευχαριστούμε πάρα πολύ λοιπόν το Buddha Bar για τη φιλοξενία. Δεν αποκλείεται μέσα στους 3 επόμενους μήνες να μας δείτε να βγαίνουμε και από άλλα σημεία της Αθήνας. Αυτά όμως θα σας τα πούμε στη συνέχεια. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν να γνωρίσουμε τις κοπελιές μας. Καταρχήν να κάνω μία διόρθωση παρακαλώ, ότι δεν θα ψηφίζετε με γραπτά μηνύματα, αλλά μόνο καλώντας κάποιους αριθμούς που θα δείτε. Αυτό ισχύει και για τους τηλεθεατές μας εδώ από την Ελλάδα, αλλά και για τους φίλους μας από την Κύπρο. 13 λοιπόν οι παίκτες που έχουμε εμείς ήδη επιλέξει και ο 14ος από εσάς. Ποιος θα είναι ο 14ος, μάλλον η 14η, θα το αποφασίσετε εσείς. Αλλά δεν ξέρω, μήπως θα έπρεπε να αφήσω τα πολλά τα λόγια και να αρχίσουμε να γνωρίζουμε μία-μία τις κοπελιές, γιατί αν νομίζετε ότι εμείς έχουμε αγωνία, τρακ και άγχος, δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτό που περνάνε οι 4 κοπελιές μας σήμερα. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα, όπως θα μπαίνουν μία-μία, να τις εμψυχώσετε, όχι τόσο εσείς από τα τηλεφωνήματά σας που δεν θα το καταλάβουν, όσο εσείς εδώ μέσα
με τα χειροκροτήματά σας. Βεβαίως να πω ότι μαζί μας σήμερα είναι και αρκετοί συγγενείς και φίλοι των παικτών μας. Έτσι για να τους εψυχώσουν, να τους βοηθήσουν σε αυτό το ξεκίνημα, το οποίο ήταν, να σας πω την αλήθεια, αρκετά επεισοδιακό. Αλλά οι περισσότεροι τα ξέρετε αυτά, δεν χρειάζεται να σας τα πούμε. Εμείς εδώ ήρθαμε για το χαρούμενο μέρος ιστορίας, για το πάρτι, αν θέλετε, του ξεκινήματός μας. Δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι όμως να δούμε, να γνωρίσουμε την πρώτη μας επιλαχούσα. Κύριε Μαράκη, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ο νονός της τη βάφτισε Παναγιώτα. Οι φίλοι της, να βλέπω ήδη μία εκεί, οι φίλοι της τη φωνάζουν Γιώτα και οι ακόμα πιο κολλητοί της τη φωνάζουν Θεά. Η Παναγιώτα Καρούνου από τη Σπάρτη. Καλώς ήρθες. Από τη Σπάρτη, αλλά από την Σπάρτη της Ισπανίας, από ό,τι μπορώ να καταλάβω. Αυτό είναι το μικρόφωνο σου. Ευχαριστώ. Κάτσε. Κάτσε. Πώς είσαι? Καλά. Καλά. Νιώθεις χαρούμενη? Πολύ. Πολύ. Γιατί νιώθεις χαρούμενη όμως, πες μου? Γιατί σίγουρα νιώθεις και τρακ και θα μου πεις μετά γιατί νιώθεις το τρακ. Δεν ξέρω. Χαρούμενη γενικά. Που είσαι εδώ μαζί μας? Ναι, ναι, πάρα πολύ. Πολύ ωραία. Λοιπόν. Λοιπόν, κοίτα, όλοι έχουμε τρακ. Οπότε, εδώ έχουμε τρακ εμείς που το κάνουμε τόσα χρόνια αυτό. Εντάξει, mm-hmm. Ωραία, ξεκινάμε. Λοιπόν, Παναγιώτα μου, είσαι 24 ετών και ζεις στην Αθήνα. Είσαι όμως από τη Σπάρτη. Πότε ήρθες εδώ στην Αθήνα? Ήρθα πριν 4 χρόνια. Πριν από 4 χρόνια. Μέχρι τότε εκεί μεγάλωσες, εκεί σπούδασες. Εκεί είναι η γονή μου, εκεί είναι η γονή σου. Ναι. Και εδώ έχεις έρθει διότι δουλεύεις. Τελείωσα κομμωτική 3 ναι. χρόνια. Ναι. Και τώρα δεν εργάζομαι πουθενά. Και μακιγιάζ, από ό,τι ναι, ξέρω. Ναι, ναι, ναι. Και τώρα δεν εργάζεσαι. Όχι. Ναι, αλλά εργάζεσαι περιστασιακά τουλάχιστον σε βραδινά μαγαζιά, σε μπαρ, ναι, έτσι ναι, δεν ναι, είναι. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Το πόστο το οποίο συνηθίζεις να έχεις είναι πίσω από την μπαρά. Πίσω, ναι. Στο μπαρ. Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι. Νιώθεις, ας πούμε, αρκετούς ή κάποιους από τους πελάτες να θέλουν, ας πούμε, να περάσουν μέσα από την μπαρά όταν σε βλέπουνε? Τους κόβω. Τους κόβεις. Μ' αρέσει αυτό. Έχεις εργαστεί και ως μοντέλο? Ναι, ναι. Ναι. Πολύ δηλαδή παλιά. Πασαρέλα, ας πούμε, και τέτοια, ή φωτογραφίσεις και τα λοιπά? Περισσιακά, πολύ λίγο, για πάρα πολύ λίγο. Μάλιστα. Ποιο θεωρείς ότι είναι το δυνατό σημείο, γιατί πιστεύεις οι φίλοι σου σ' αγαπούν? Επειδή είμαι πολύ καλό παιδί. Ναι. Ειλικρινής και πάρα πολύ, δηλαδή, αυθόρμητη. Αυθόρμητη. Και κάνω πάρα πολύ χιούμορ. Και κάνεις πάρα πολύ χιούμορ, μάλιστα. Είσαι δηλαδή και πειραχτήρη, ας πούμε? Πάρα πολύ. Α, είσαι και πειραχτήρη. Ατάκες. Mm. Είσαι γυναίκα του κεφιού και δεν υπολογίζεις ένα πράγμα? Όχι, έτσι. Μάλιστα. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να σε δούμε ανεβασμένη πάνω σε τραπέζια και τα λοιπά? Όχι εδώ, στην εκπομπή απαραίτητα, ενώ στη ζωή σου, την προσωπική. Ναι, ναι. Α, ναι. Είσαι τέτοιος άνθρωπος, έτσι. Μάλιστα. Όταν δηλαδή πάρεις φόρα, του δίνεις και καταλαβαίνει. Διασκεδάζω με όλη τη σημασία της λέξης. Μάλιστα. Σου αρέσει να ζωγραφίζεις? Τι σου αρέσει να ζωγραφίζεις? Όταν ζωγραφίζεις, ας πούμε, τι σου αρέσει να φτιάχνεις? Περισσότερο πρόσωπα, περισσότερο τοπία. Τοπία. Γιατί η φύση σε ηρεμία, ας πούμε. Ναι. Μεγαλυνεύει γενικά. Μεγαλυνεύει. Και ιδιαίτερα η θάλασσα. Μήπως σου θυμίζει έτσι και τη Σπάρτη, μια που εδώ στην Αθήνα δεν έχεις τη δυνατότητα να δεις καθόλου φύση? Πάρα πολύ μου λείπει η Σπάρτη. Σου λείπει πολύ η Σπάρτη, έτσι. Πάρα μάλιστα. Πολύ. Από τη Σπάρτη τι σου λείπει περισσότερο? Η οικογένειά μου. Η οικογένειά σου, μάλιστα. Τα αδέρφια μου. Τα αδέρφια σου, πόσα αδέρφια έχεις? Άλλα τρία. Άλλα τρία αδέρφια. Α, μπράβο, βλέπω. Υπήρχε παραγωγή. Δύο αδερφούς και μία αδερφούλα. Δύο αδερφούς και μία αδερφούλα. Αλήθεια. Και εσύ στη σειρά είσαι πρώτη, δεύτερη, τρίτη? Δεύτερη. Η δεύτερη, μάλιστα. Για πες μου λοιπόν, από τα αδέρφια σου δεν μπορεί, με κάποιο θα αγαπιέσαι περισσότερο, με κάποιο το θα συνωμοτείς περισσότερο και με κάποιο θα τσακώνεσαι περισσότερο? Τον Πέτρο. Με τον Πέτρο τι απ' όλα? Ο Πέτρος είναι ο τρίτος, ο μετά τρίτος, από μένα. Ναι. Με τον οποίο έχουμε διαφορά 13 μηνές. Ναι. Και τσακώνομαι, δεν θα το έλεγα τσακώνομαι, γενικά δεν τσακωνόμαστε. Δεν τσακωνόσαστε. Εντάξει, υπάρχει μια λίγο διαφορά.
σε απόψεις με τον αδερφό μου το μεγαλύτερο. Ωραία, να σε ρωτήσω. Οι γονείς σου, στους γονείς σου ανακοίνωσες ότι δήλωσε συμμετοχή εδώ στο μπαρ. Ο πρώτος άνθρωπος που το έμαθε ήταν η μητέρα μου. Α, μάλιστα. Και η αντίδρασή τους. Η μαμά μου χάρηκε πάρα πολύ. Ο μπαμπάς. Επειδή βλέπω δεν το αναφέρεις, λέω να ρωτήσω για τον μπαμπά. Ο μπαμπάς δεν ήξερε. Ναι, αλλά έμαθε. Αλλά έμαθε. Συγγνώμη, Ντάντι. Ναι. Ίσως να τη χρειαστούμε για λίγους μήνες, ναι. Το έμαθε όταν μου ανακοινώσανε ότι είμαι υποψήφια. Μάλιστα. Να σε ρωτήσω, πάντα ο μπαμπάς σου διαφωνούσε με τις επιλογές σου? Δεν θα το έλεγα διαφωνούσε. Απλά επειδή προέρχομαι από επαρχία, ναι. Είναι λίγο πιο στενά τα πράγματα. Οι γονείς σου είναι αυστηροί άνθρωποι? Όχι. Όχι. Όχι καθόλου. Είναι έτσι ανοιχτόμυαλοι άνθρωποι? Πάρα πολύ. Ναι. Και συμφωνούσαν πάντα με όλες τις επιλογές? Ας πούμε, αυτό που επέλεξες να σπουδάσεις ή να κάνεις ως επάγγελμα, συμφωνούσαν? Ναι. 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 Πώς απλά... εγώ έχω μάθει ότι οι γονείς σου θέλανε να γίνεις αστυνομικός? Εγώ ήθελα να γίνω αστυνομικός. Α, εσύ ήθελες να γίνεις αστυνομικός. Μάλιστα, εγώ το έμαθα λάθος. Ναι, εσύ ήθελες να γίνεις αστυνομικός. Εγώ δεν τα κατάφερα. Ζήλεψε την Άντζη Ντίκινσον, ας πούμε. Ποια είναι αυτή? Α, σωστά. Είσαι πολύ μικρή για να θυμάσαι την Άντζη. Ορίστε. Τα βάφω για να το κρύψω, αλλά καρφώθηκα με τις σειρές. Κατάλαβες, αυτό είναι. Λοιπόν, ναι, ήθελες να γίνεις αστυνομικός γιατί είσαι γυναίκα της δράσης, αρέσει. Είσαι γυναίκα της δράσης. Λάρα. Και ρυψοκίνδυνη γυναίκα. Ναι. Είσαι Λάρα. Λάρα Κρόφτ. Λάρα. Από το Κουκλάρα, ας πούμε. Από το Κουκλάρα και δεν χειροκροτούν οι φίλες της, παιδιά, αν είναι δυνατόν. Δηλαδή. Είπαμε να στηρίξουμε ψυχολογικά. Έχω και κάποιες ερωτήσεις που κάνει ο κύριος Μαράκης, παιδιά, στο ακουστικό μου, αλλά δεν θέλω να τις αναφέρω. Δεν θέλω να τις αναφέρω. Πες μου όμως, σε παρακαλώ, σ' αρέσουν να βλέπεις ταινίες τρόμου? Λάθος. Τι λάθος? Φοβάμαι τις ταινίες τρόμου. Α, μάλιστα. Συγγνώμη, ναι, φοβάσαι τις ταινίες τρόμου. Α, εντάξει, πολύ ωραία. Άρα θα μπορούσα να δούμε ταινία μαζί, γιατί και εγώ τις ταινίες τρόμου δεν τις μπορώ με τίποτα. Ποιες όμως, τι είδους ταινιών σ' αρέσουν? Κοινωνικά. Κοινωνικά, ας πούμε. Και ιδιαίτερα αληθινά. Αληθινά γεγονότα που γίνονται. Pearl Harbor, ας πούμε. Τέτοια. Εντάξει. Όχι. Mm. Όχι αληθινά τέτοια. Ναι, ας πούμε, πες μου μια. Πες μου μια, δεν ακούω. Πες μου μια από τις ταινίες που σ' άρεσαν πολύ. Το When a Man Loves a Woman. When a man loves a woman. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας. Θα κάτσεις εδώ δίπλα μας. Εδώ θα κάτσεις, αγάπη μου γλυκιά. Εδώ. Θα είσαι συνέχεια και θα με παρακολουθείς από κοντά. Να σας πω την αλήθεια, έχουμε ετοιμάσει και κάποια βίντεο για τις κοπέλες, τα οποία θα τα δείτε στη συνέχεια όλα μαζί. Για να μην σας επηρεάσουμε, να το φάτε τσακ, μία και έξω. Λοιπόν. Ναι, επίσης στη συνέχεια θα σας δείξουμε, αφού σας παρουσιάσουμε και τις τέσσερις κοπέλες, θα σας δείξουμε τα τηλέφωνα στα οποία μπορείτε να καλείτε, ανάλογα με ποια κοπέλα πιστεύετε ότι θέλετε να μπει στη δεκατετράδα. Και νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να γνωρίσουμε τη δεύτερη επιλαχούσα. Έτσι δεν είναι? Έτσι δεν είναι? Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ τον κύριο Μαράκη. Το φύλακα άγγελο. Λοιπόν. Το παραξούρλι της είναι ψηλή. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί φωνάζουν έτσι, γιατί είναι μόλις 1,81, ρε παιδιά, για όνομα του Θεού. Λοιπόν, τη λένε Ρωμίνα Λεβεντάκη. Είναι πειραιώτισσα. Παναγία βόηθα. Όρθιο χιλιόμετρο. Ρωμίνα μου, τι κάνεις? Είσαι καλά? Μια χαρά. Ευκαιρία βρίσκω εγώ τώρα να φιλάω γυναίκες, κατάλαβες σήμερα? Ναι, ναι. Κάτσε μαζί μου εδώ. Έτσι, κάτσε, μπράβο, έτσι. Τώρα νιώθω καλύτερα στο καθιστό, να σου πω την αλήθεια. Λοιπόν, πάρα πολύ θεωρητική κοπέλα, έτσι. Με το που τη βλέπετε αμέσως τραβάει το ενδιαφέρον. Αλλά προειδοποιώ όλους εσάς που έχετε σκοπό να την πειράξετε στο δρόμο, ότι η Ρωμίνα ξέρει καράτε, παιδιά. Έτσι, μαύρη, ναι, ζώνη, μαύρη ένα ντάν. Ένα ντάν, μάλιστα. Σότοκαν. Σότοκαν. Και kickboxing. Και όπως και ο αδερφός μου. Έχεις κοινά σημεία με τον αδερφό μου. Το λέω αυτό, καλού κακού. Λοιπόν, η Ρωμίνα, όσο και αν δεν της φαίνεται, είναι μόλις 20 ετών. Εργάζεται ως γραμματέας στην εταιρεία του πατέρα σου. Ναι, έτσι δεν είναι? Ναυτιλιακή εταιρεία. Ναυτιλιακή εταιρεία, μάλιστα. Τι ακριβώς κάνετε σε αυτήν την ναυτιλιακή εταιρεία, πες μου? Υπάρχουν υδροφόρες, ναι, που πηγαίνουν νερό στα νησιά, τα άνυδρα. Μάλιστα.
Τα δικά μας τα νησάκια. Τα άνυδρα, τα ξέρουμε τα δικά μας, τα περισσότερα είναι άνυδρα άλλωστε. Ναι. Και εσύ ακριβώς τι κάνεις. Εγώ είμαι γραμματέας. Ναι. Και γενικών καθηκόντων. Γενικών καθηκόντων, μάλιστα. Ναι. Δηλαδή, ας πούμε, φροντίζεις για τη μισθοδοσία, ας πούμε, για παράδειγμα. Ναι, ναι. Για άλλα πράγματα, ποιες είναι οι καθημερινές σου δουλειές? Οι καθημερινές μου δουλειές είναι να επικοινωνώ με τους υπαλλήλους, να γνωρίζω την πορεία και την εξέλιξη. Κατά πόσο δηλαδή. Τα προγράμματα όλα τα ναι. είναι σωστά, έτσι. Ναι, ναι. Είναι εκεί πίσω δικοί σου άνθρωποι. Στα συνέχεια. Είναι δικοί σου άνθρωποι. Είναι, πες, είναι, δεν είναι κακό. Είναι. Έλα, ποιοι, δείξε μου ποιοι είναι οι δικοί σου άνθρωποι ακριβώς. Αυτοί που χειροκροτούν, μάλιστα. Εκεί. Ναι, σου δίνουν κουράγιο λοιπόν. Ναι, ναι, μου έχουν αποσπάσει λίγο την προσοχή. Όχι, εδώ. Κοίτα ναι, εμένα. Εγώ δεν σου αποσπώ την προσοχή. Αλίμονο, αυτό είναι δεδομένο. Να είσαι καλά, κούκλα μου. Το έχω ανάγκη αυτό. Λοιπόν. Έχεις μια τεράστια συλλογή από λούτρινα αρκουδάκια. Ναι. Και θυμάμαι και κάποια πλάνα που έχουμε κάνει στο σπίτι σου. Δεν ξέρω αν έχεις και χώρο να κάτσεις. Δηλαδή είναι όχι, γεμάτο αρκουδάκια, σκυλάκια, τα κουκλάκια κτλ. Και έχεις και ένα αγαπημένο σκύλο, ο οποίος λέγεται. Σποκ. Από τα αυτιά μου το έχεις πάρει αυτό. Δεν πιστεύω, όχι, έτσι. Όχι, όχι. Μάλιστα. Να σου ρωτήσω κάτι, σου έχουν κάνει ποτέ πρόταση για μοντέλο? Ναι, έχω ασχοληθεί με το modeling, όχι επαγγελματικά, σαν ναι. χόμπι, περίπου 4 χρόνια. Ναι. Κάποια στιγμή, λόγω της δουλειάς, αποσύρθηκα και δεν ασχολήθηκα τόσο εντατικά. Μάλιστα. Mm-hmm. Εάν σου ζητούσαν να ποζάριζες γυμνή στο φακό, θα το έκανες? Δεν θα ήταν μια εύκολη απόφαση. Δεν θα ήταν μια εύκολη απόφαση. Ναι, αλλά όλα είναι συζητήσιμα. Αν και... Ναι, παιδιά, και εγώ το πιστεύω ότι... Όλα είναι συζητήσιμα, δεν το συζητάω δηλαδή. Για όνομα του Θεού. Και εγώ θα το συζήταγα. Λοιπόν, βεβαίως θα μου πεις τώρα το δικό μου κορμί, ποιος θέλει να το φωτογραφίσει. Αλήμον. Είναι και αυτό βεβαίως μια ερώτηση. Εσύ. Λοιπόν, και. Λατρεύεις λοιπόν το σκύλο σου, ο οποίος είναι. Τι ράτσα? Κανείς. Μάλιστα. Και. Έχεις όμως και κάποιες φοβίες, από ό,τι ξέρω, έτσι. Ναι. Φοβάσαι τη μοναξιά και το σκοτάδι. Και το σκοτάδι, ναι. Και το σκοτάδι. Mm-hmm. Αυτό τώρα με το σκοτάδι πώς έχει προκύψει? Κάτι σου έχει συμβεί μικρή και όχι, έχει φοβήσει? Όχι, δεν μου έχει συμβεί κάτι. Απλά δεν μπορώ να διανοηθώ να είμαι σε ένα κλειστό χώρο, εντελώς σκοτεινό και μόνη μου. Μάλιστα. Εντάξει, δεν νομίζω να σου έχει συμβεί και συχνά. Μήπως όταν ήσουν πάρα πολύ μικρή, οι γονείς σου, ας πούμε, σε βάζανε για ύπνο και κλείναν τα φώτα και φοβόσουν? Όχι, όχι, όχι. Όχι αυτό. Όχι. Ναι. Δεν είσαι κλειστοφοβικός τύπος. Όχι, όχι σε τέτοιο βαθμό. Σε ασανσέρα, ας πούμε, δεν θα έχεις πρόβλημα. Όχι, κανένα. Έτσι, κανένα. Δεν έχεις τέτοιο πρόβλημα. Να σε ρωτήσω τώρα. Καταρχήν, για πες μου, τι ζώδιο είσαι? Λέων. Λέων, μάλιστα. Ναι. Οι λέοντες λένε ότι είναι ηγετική τύπη. Είσαι και εσύ τέτοιος άνθρωπος? Ναι, είμαι λίγο δυναμική. Είσαι δυναμικός άνθρωπος, ναι, ναι, ναι. Ας πούμε. Μάλιστα. Αυτό δημιουργεί πρόβλημα στη σχέση σου? Όχι, δεν νομίζω. Αν και είμαι δυναμική, αλλά παρόλα αυτά φροντίζω να κρατάω τις ισορροπίες. Μάλιστα, πολύ ωραία. Για πες μου τώρα, ποιο πιστεύεις εσύ ότι είναι το δυνατό σου σημείο? Γιατί οι άνθρωποι που σ' αγαπούν, σ' αγαπούν? Γιατί? Γιατί θεωρώ ότι είμαι πολύ κοινωνική και πηγαίνω πολύ εύκολα κοντά στους ανθρώπους. Μπορώ να μιλήσω μαζί τους. Ωραία. Να επικοινωνήσω εύκολα. Ναι. Και έχεις ωραίο χαμόγελο, επίσης. Για το χαμόγελο δεν χειροκροτάτε εσείς, παιδιά, την κόρη τη συγκατέρα. Ναι. Και αυτός είναι, πιστεύω, βασικός λόγος για να έχω τους ανθρώπους κοντά μου και γύρω μου και να μπορώ και εγώ εύκολα να τους πλησιάσω. Ωραία. Πες μου τώρα τι είναι αυτό που μισείς σε σένα, που θα έκανες οτιδήποτε για να τα αλλάξεις αν είναι δυνατόν. Είμαι πολύ μετριοπαθής. Δεν πιστεύω καθόλου στον εαυτό μου, δεν πιστεύω στις δυνατότητές μου σαν άνθρωπος γενικά. Δεν έχεις αυτοπεποίθηση δηλαδή, καθόλου, αυτό είναι. Ναι. Δεν έχεις αυτοπεποίθηση. Καθόλου. Παρ' όλα αυτά τα καταφέρνω πάντα. Δεν ξέρω, ένα περίεργο πράγμα. Παρ' όλα αυτά όμως ήρθες μέχρι εδώ, πήρες την απόφαση για να έρθεις μέχρι εδώ, που σημαίνει ότι πιστεύεις τον εαυτό σου σε κάτι αν μη τι άλλο, έτσι δεν είναι? Ναι, αρκεί να πιστέψουν κι άλλοι σε μένα. Αρκεί να πιστέψουν κι άλλοι. Λοιπόν, όσοι από εσάς πιστεύετε στη Ρωμίνα, θα την ψηφίσετε σε λίγο, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, γλυκιά μου. Εγώ. Σε ευχαριστώ και παίρνω αυτό. Κάτσε εκεί δίπλα. Μάλιστα. Και είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε την τρίτη επιλαχούσα για σήμερα. Ναι, συγγνώμη, ξέχασα. Πρέπει να σας κοιτάω στα μάτια. Κοιτάω όλους αυτούς εδώ που είμαστε μαζί. Με συγχωρείτε πολύ. Λοιπόν, έχει μετάλλια στο στίβο και δίπλωμα μηχανής. Φωτογραφικής, όχι, τέτοια. Λοιπόν, καταλαβαίνετε, έτσι και αρχίσει να τρέχει. Άντε να την πιάσεις.
είναι η Μαρία Τσορπατσόγλου. Γεια σου Μαρία μου. Τι κάνεις? Πολύ καλά. Πολύ... Εδώ θα... Εδώ. Εμείς και εμείς. Εσείς ένα όλοι. Α, όλοι. Παιδιά, είμαστε για καλά όλοι. Σε διαβεβαιώ. Κάτσε μαζί μας. Κάθομαι. Λοιπόν, η συγγνώμη Μαρία... Συγγνώμη που σας γυρνάω την πλάτη, αλλά παιδιά, εντάξει. Έχεις και άνεση στο φακό, έτσι δεν είναι? Έχω λίγο. Μάλιστα, λίγο. Διότι εμφανίζεσαι στη Θεσσαλονίκη, έτσι δεν είναι? Καλά δεν τα λέω αυτά? Στη Θεσσαλονίκη, ναι. Στη Θεσσαλονίκη, σε τηλεοπτική εκπομπή. Πολύ ωραία. Λοιπόν, Μαρία, έρθες από Καβάλα. Μάλλον ήρθες από Θεσσαλονίκη, όχι, αλλά έχεις γεννηθεί από την Καβάλα. Έχω γεννηθεί στην Καβάλα. Χειροκαυτερή δεν μου έφερες? Όχι, δυστυχώς. Την άλλη φορά όμως θα το φροντίσω. Μάλιστα. Την άλλη φορά λοιπόν, ναι, γιατί είμαι άνθρωπος τέτοιος, ξέρεις, του φαγητού λοιπόν. Μόλις 26 ετών, γεννήθηκε στην Καβάλα, μέσα στη Θεσσαλονίκη και σπούδασε διαφήμιση και μάρκετινγκ. Μία από τις σπουδές που έχω κάνει είναι διαφήμιση μάρκετινγκ. Και άλλα. Πες μου τα υπόλοιπα. Μηχανογραφημένη λογιστική, πληροφορική, δημοσιογραφία σε ιδιωτική σχολή. Αυτά. Σαλαμέμπορος, επιπλοποιός, απ' όλα. Όλα τα σχετικά. Υπάρχει μια γκάμα. Υπάρχει μια γκάμα. Τρέμει πολύ το χέρι μου. Από τι? Τρέμει πολύ το χέρι μου, να αλλάξει. Καθόλου, η φωνή σου να μην τρέμει, το σημαντικό. Όχι, λοιπόν, έχεις κάνει και τηλεόραση και ραδιόφωνο. Έχω κάνει 4 χρόνια ραδιόφωνο προς 5 και τηλεόραση, ναι. Είναι καλά. Ναι. Και περισσότερο αγαπάς το ραδιόφωνο ή την τηλεόραση? Και τα δύο. Είναι και δύο πράγματα διαφορετικά. Ναι. Απλά με το ραδιόφωνο έχεις άλλη επικοινωνία με τον κόσμο, ενώ με την τηλεόραση... Γίνεσαι πιο γνωστός. Ναι, αυτό. Έτσι είναι ακριβώς. Σ' αρέσει εσένα αυτό? Φυσικά. Γι' αυτό και ήρθα εδώ. Νομίζω ότι θα με βοηθήσει πάρα πολύ. Θα σε βοηθήσει σε τι, στο να γίνεις γνωστή? Όχι μόνο στο να γίνω γνωστή, αλλά θα με βοηθήσει στη δουλειά μου. Θα μου δοθούν περισσότερες ευκαιρίες και θα μου ανοίξουν πόρτες, μεγάλες πόρτες νομίζω. Πόρτες, αγκαλιές, αγκαλιές και διάφορα θα ανοίξουν. Για... λέω τώρα, εγώ κάνω μια πρώτη εκτίμηση. Μια πρώτη εκτίμηση που κάνω. Λοιπόν, σ' αρέσει όμως, σ' αρέσει να δουλεύεις και τη νύχτα, έτσι? Μ' αρέσει κάνει... γενικά ο κόσμος. Το λατρεύω τον κόσμο. Μ' αρέσει να δουλεύω πολύ με τον κόσμο. Είσαι επικοινωνιακός άνθρωπος, ναι, πολύ. Σ' αρέσει, ναι, αυτό. Γι' αυτό, ναι, άλλωστε έχεις κάνει και δημόσιες σχέσεις. Mm-hmm. Μάλιστα. Να σε ρωτήσω κάτι. Παρακαλώ. Στις δημόσιες σχέσεις όμως, μήπως σου ζητιέται μερικές φορές να μην είσαι και ειλικρινής? Θέλω να πω, για παράδειγμα, μπορεί κάποιες φορές να μην έχεις διάθεση, βρε παιδί μου. Παρ' όλα αυτά, θα πρέπει να πας να δουλέψεις, να είσαι χαμογελαστή, ευδιάθετη, ευχάριστη. Πώς το καταφέρνεις αυτό? Όταν περνάς την πόρτα. Ναι. Από το μαγαζί το οποίο δουλεύεις, τα ξεχνάς όλα αυτόματα. Τα ξεχνάς όλα. Είτε έχεις πονοκέφαλο, είτε δεν έχεις καλή διάθεση. Μόνο που βλέπεις τον κόσμο και σε ρωτάει τι κάνεις και έρχεται για σένα, τα ξεχνάς όλα. Μάλιστα. Μάλιστα. Παιδιά, όποιος συμφωνεί με αυτά που ακούει, χειροκροτάει. Δεν είναι κακό. Δεν θα πω εγώ εμπόδιο. Λοιπόν, υπήρξες αθλήτρια. Σε ποιο άθλημα? Στίβο. Έκανα στίβο. Άλμα εις μήκος. Άλμα εις μήκος, ακούω. Και το μήκος ήταν. Μήκος, ας πούμε. Αρκετά. Ναι, αρκετά. Ναι. Ναι. Ποιο είναι το προσωπικό σου ρεκόρ? Δεν το θυμάμαι, μόνο ότι ήταν πάρα πολύ μεγάλο από ένα διαγωνισμό. Δεν θέλω τώρα να το αναφέρω. Απλά όχι, είχα τραυματιστεί στη μέση μου πάρα πολύ άσχημα και δεν έπρεπε να συνεχίσω. Μου δείξε, ποιο είναι? Πού έχεις? Είναι από γεννησιμιού μου, οπότε πρέπει να κάνω εγχείρηση. Ναι, κι εγώ το είδα. Το έχεις, Κι εγώ το βλέπω. Να το εξετάσω λίγο κι εγώ. Όχι, κι εγώ πόνεσα από το... Λοιπόν, και ήσουνα και πρόσκοπος. Οδηγός. Γιατί τώρα τα συστήματα είναι μεικτά, το ξέρεις, τα τελευταία, ναι, χρόνια. Μην βλέπεις την εποχή μας. Βέβαια, που ήταν. Βέβαια, στην παιδική μου ηλικία. Ένα και εγώ στην παιδική μου ηλικία. Δεν το συζητάω τώρα. Ήσουνα λοιπόν οδηγός και εκεί χωρίζονται σε τρία, σε αέρα, θάλασσα και στεριά, ή οι οδηγίνες είναι... Όχι, οι οδηγοί ήμασταν έτσι. Μάλιστα. Κάναμε καλές πράξεις, βοηθούσαμε τον κόσμο, πηγαίναμε κατασκήνωση. Για πες μου λοιπόν, σε παρακαλώ, ποια ήταν η καλύτερη πράξη που θυμάσαι ότι έχεις κάνει? Η καλύτερη πράξη, ναι, δεν θα το πιστέψετε, θα είναι το πιστέψω, πάρα πολύ αστείο. Ναι. Δεν έχει σχέση με τον οδηγισμό αυτό που θα πω. Ωραία. Αλλά τρέπομαι κιόλας, αλλά δεν όχι, πειράζει. Όχι, πες το, εδώ όλα θα τα πω. Ήμουνα μέσα στο λεωφορείο, σε ηλικία 12-13 χρονών. Υπήρχε μια γιαγιά πριν από μένα, την άφησα να περάσει και έβραχε καταρακτοδός. Οπότε πήγα να περάσω και να κατέβω κι εγώ στη στάση και βλέπω εκείνη τη στιγμή ένα μυρμικάκι στο σκαλοπάτι.
Και για να μην το πατήσω, έφαγα μία τούμπα και όλο το λεωφορείο γελούσε μαζί μου. Αυτοθυσία. Με συγκινούνε λοιπόν, πάρα πολύ. Τι γλυκιά μου. Με συγκινούνε πάρα πολύ. Ομολογώ τα μυρμηγκάκια. Όχι, ο κόσμος από τα παιδιά. Εδώ πέρα, ναι. Α, πάρα πολύ ωραία. Με συγκινεί πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ γλυκιά μου. Να είσαι καλά. Πολύ. Κάτσε δίπλα στις υπόλοιπες συναγωνιζόμενες. Νομίζω το είπα σωστά. Και να γνωρίσουμε, ήδη βλέπετε τις τρεις. Είναι, εμένα μου θυμίζει το τραγούδι αυτό που λέει «Μα θα ρω πώς θα τα μπλέξω». Απ' τη γηγή εγώ για να διαλέξω. Καταλάβατε. Και είμαστε έτοιμοι να γνωρίσουμε την τέταρτη. Ονομάζεται Ράνια. Αλλά γυρίζει κι άμα τη φωνάξετε Star. Έτσι τη λένε οι φίλοι της και οι γνωστοί της. Έτσι θα τη λέμε κι εμείς. Είναι η Ράνια Νασοπούλου από την Αθήνα. Γεια σου. Τι κάνεις, είσαι καλά, καλώς ήρθες. Ορίστε, κράτα αυτό, κάτσε εδώ μαζί μου. Τι κάνεις, Ράνια μου, πώς είσαι. Έχω πολύ άγχος. Έχεις πάρα πολύ άγχος και εγώ. Και εγώ. Σε συγχωρούμε. Λοιπόν, και εγώ έχω πολύ άγχος. Κάτσε κανονικά, άνετα, κάτσε. Εκεί, έτσι. Α, μπράβο, ωραία. Λοιπόν, γεννήθηκες και μεγάλος στην Αθήνα, πού ακριβώς. Κοντά αυτό, εκεί. Στο Χολαργό. Στο Χολαργό, πολύ ωραία. Και εκεί έχεις κάνει και σχολείο, έτσι δεν είναι? Όχι, γεννήθηκα στο Χολαργό, μεγάλωσα στα Κάτω Πατήσια. Στα Κάτω Πατήσια, μάλιστα. Εκεί λοιπόν οι φίλες σου, έτσι, όλοι οι φίλοι σου και τα λοιπά. Ναι. Και μετά, στη συνέχεια, όταν τελείωσες το σχολείο, πήγες και σπούδασες? Αισθητική και μετά κομμωτική. Μάλιστα. Τι από τα δύο σ' αρέσει περισσότερο? Και τα δύο. Και τα δύο. Mm. Ναι. Τώρα να σε ρωτήσω, εσύ νιώθεις καλά που καμιά φορά έρχονται και άνθρωποι που δεν είναι τόσο όμορφοι? Και πηγαίνεις εκεί, τους βάφεις, τους εννιάρεις, τους φτιάχνεις και φαίνονται όμορφοι και μπερδεύουν τον κόσμο. Πρέπει να. Όλοι οι άνθρωποι είναι όμορφοι. Πρέπει όλοι οι άνθρωποι να είναι όμορφοι, ναι. Αλλά μερικοί την πατάνε με αυτά που κάνετε εσείς, οι αισθητικές. Έτσι πρέπει, να τους ομορφαίνουμε όλους. Σωστά. Άρα γενικά στη ζωή σου αρέσει. Και στην ουσία δεν μετράει η εξωτερική ομορφιά. Μετράει η εσωτερική. Πάρα πολύ σωστό αυτό. Πολύ σωστό. Εσύ όμως απ' την άλλη θέλω να πιστεύω ότι συνδυάζεις και τα δύο, έτσι. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, και τώρα πού δουλεύεις ακριβώς, εξήγησε μας. Δουλεύω στο κομμωτήριο της μαμάς μου. Στο κομμωτήριο της μαμάς, που είναι στα Πατήσια. Ναι, στην πλατεία Κολιάτσου. Στην πλατεία Κολιάτσου. Πολύ ωραία. Λοιπόν, να κάνω διαφήμιση. Τι? Τι να έκανες ήδη. Δεν χρειάζεται και περισσότερο. Λοιπόν, και δουλεύεις περισσότερο σε αντρικά κεφάλια ή σε γυναικεία? Σε γυναικεία. Σε γυναικεία κεφάλια. Έχετε σταθερές πελάτες, υποθέτω. Βέβαια. Ισχύει αυτό που λένε ότι στο κομμωτήριο έχει πολύ κουτσομπολιό? Πάρα πολύ. Πάρα πολύ κουτσομπολιό, έτσι. Εσύ είσαι λοιπόν, πώς να σου πω, η δημοσιογράφος της γειτονιάς. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Τα ξέρω όλα. Τα ξέρεις όλα, ναι. Για όλους. Αλλά είσαι άτομο που δεν λες πολλά από την άλλη μεριά. Εμείς δεν πρέπει να μιλάμε, εμείς μόνο ακούμε. Είσαι εχέμηθο άτομο. Βέβαια. Καλό αυτό. Λοιπόν, σου αρέσει ο χορός. Τι είδους χορός αρέσει? Μ' αρέσει να χορεύω πάρα πολύ. Ναι. Τσιφέλη. Ελληνικά, ξένα. Ελληνικά πάντα. Ελληνικά. Ελληνίδα πάνω απ' όλα. Ναι. Ναι, βρε παιδί μου, εντάξει να πούμε. Και εμείς είμαστε, αλλά μας αρέσουν. Δεν μ' αρέσουν τα ξένα. Τίποτα, μάλιστα. Να σε ρωτήσω κάτι, έτσι τώρα όπως σε βλέπω, το μικρόφωνο σου πάει. Ξέρεις που το πάω, ξέρεις που το πάω, έτσι. Στο τι ήθελες να γίνεις τραγουδίστρια μικρή, έτσι. Ναι, για, ναι, τι, α, παιδιά, ήθελε η κοπέλα, δεν είναι κακό. Όχι. Δεν με έχετε ακούσει. Δεν με έχετε ακούσει, γι' αυτό το λέτε. Για πες. Τι να πω, τραγουδί. Ένα που σου έρχεται τώρα. Καταρχήν πες μου ποιο είναι το αγαπημένο. Καταρχήν άμα τραγουδήσω... Καταρχήν πες μου ποιο τραγούδι σ' αρέσει. Ποιο πιστεύεις ότι σου πάει περισσότερο? Άμα μου το βάλεις. Κοντά. Το βάλω. Τι μπορώ να το σιγοψιθυρίσω. Μ' αρέσει τη Βανδύ το, ναι. Ανάβεις φωτιές. Εγώ. Όχι εσύ. Α, κρίμα. είπα, μήπως έχω μια πιθανότητα, ρε παιδιά. Λοιπόν,
εκτός από το τραγούδι και το χορό, σου αρέσει η γυμναστική, έτσι. Γυμνάσαι, αθλείσαι δηλαδή κιόλας ή πηγαίνεις σε γυμναστήριο, ας πούμε. Σε γυμναστήριο. Σε γυμναστήριο. Για... Α, όχι ακόμα, έτσι. Εσύ φτιάχνεις περισσότερο... σε κατάλαβα εγώ. Και έχεις και ένα μικρό ελάττωμα, έχω ακούσει, Ολυμπιακός, λέει. Ναι. Ελάττωμα. Καλό. Δηλαδή υπάρχουν και Παναθηναϊκοί που διαφωνούν εδώ μέσα, ας πούμε, να ξέρω. Κοίτα, εγώ δεν είμαι καμία ομάδα, οπότε γενικά, ας πούμε, τώρα το ελάττωμα το είπα έτσι. Εντάξει, δεν είναι κακό. Με μια αντιβίωση των 500 θα σου περάσει εύκολα. Λοιπόν, να είσαι καλά, γλυκιά μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Σε ξαναφιλώ. Και κάτσε εκεί δίπλα με τις υπόλοιπες κοπελιές μας. Εδώ, λοιπόν, ολοκληρώσαμε την παρουσίαση, τη γνωριμία των κοριτσιών. Και τώρα είμαστε έτοιμοι να σας δείξουμε τα τηλέφωνα στα οποία πρέπει να καλείτε ανάλογα με ποια κοπέλα πιστεύετε ότι θα πρέπει να είναι στη 14άδα. Δείτε την κάρτα. Αποφασίστε εσείς ποια από τις 4 υποψήφιες θα μπει απόψε στο μπαρ. Ψηφίστε τώρα. Για τη Γιώτα Καρούνου τηλεφωνήστε στο 090 111 500 111. Για τη Ρουμπίνη Λεβεντάκη, τηλεφωνήστε στο 090 111 500 112. Για τη Μαρία Τσορπατζόγλου, τηλεφωνήστε στο 090 111 500 113. Για τη Ράνια Νασοπούλου, τηλεφωνήστε στο 090 111 500 114. Η επιλογή είναι δική σας. Δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση όσων ψηφίζουν σήμερα. Νομίζω ότι η επιλογή είναι πάρα πολύ δύσκολη και γι' αυτό εφιστώ και την προσοχή σας σε όλους εσάς στην Ελλάδα και στην Κύπρο που ψηφίζετε σήμερα, διότι φέρετε ευθύνη, έτσι. Ποια κοπέλα θα είναι στην παρέα των 14 παικτών και ποιες όχι. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα πάρα πολύ μικρό διάλειμμα για μία ανάσα. Και σε λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Μη φύγει κανείς, θα είναι κρίμα. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Σας λέω ότι το σημαντικό, το πολύ σοβαρό κομμάτι της πρεμιέρας μας έχει ήδη ξεκινήσει. Η ψηφοφορία δηλαδή. Ποια από τις 4 κοπελιές μας θα είναι η 14η παίκτρια. Και βεβαίως στην πορεία θα σας δείξουμε αρκετές φορές την κάρτα με τα τηλέφωνα τα οποία πρέπει να καλείτε. Να οι 4 κοπέλες και τώρα θα δείτε και την κάρτα. Αποφασίστε εσείς ποια από τις 4 υποψήφιες θα μπει απόψε στο μπαρ. Ψηφίστε τώρα. Για τη Γιώτα Καρούνου, τηλεφωνήστε στο 090 111 500 111. Για τη Ρουμπίνη Λεβεντάκη, τηλεφωνήστε στο 090 111 500 112. Για τη Μαρία Τσορπατζόγλου, τηλεφωνήστε στο 090 111 500 113. Για τη Ράνια Νασοπούλου, τηλεφωνήστε στο 090 111 500 114. Η επιλογή είναι δική σας. Και είμαστε έτοιμοι τώρα να αρχίσουμε σιγά σιγά να γνωρίζουμε την παρέα μας, την παρέα σας, τα 13 παιδιά τα οποία θα σας κρατήσουν παρέα για τους επόμενους 3,5 μήνες. Ξεκινάμε λοιπόν. Αυτός ο γαλανομάτης τύπος που θα δείτε έχει προκαλέσει μεγάλες ταραχές στο γυναικείο πληθυσμό της παραγωγής και όχι μόνο. Είναι ο Δημήτρης Ράπτης από την Αθήνα.
Δημήτρη, τι κάνεις, είσαι καλά. Καλώς ήρθες. Να το μικροφωνώ, σου κάτσε εδώ μαζί μου. Κάνε φοβερό αυτό. Το τι σχόλια έχω ακούσει τις τελευταίες μέρες για σένα είναι απίστευτο αυτό. Ειδικά για μένα, γιατί. Ναι, ειδικά για σένα. Δεν ξέρω τώρα, είναι το ξανθό μαλλί, το γαλανό μάτι, δεν ξέρω. Μπορεί να είναι και συμπτωματικό, τι να σου πω. Μάλλον. Μάλλον. Πώς είσαι, καλά. 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 Λοιπόν, Δημήτρη μου, είσαι 25 ετών. Ναι. Γεννήθηκες στην Κέρκυρα. Έχουμε την ίδια καταγωγή. Ναι. Και κατοικείς στην Αθήνα εδώ και πόσα χρόνια. Εδώ και λίγους μήνες, όχι χρόνια. Α, ναι, εδώ και λίγους μήνες. Μάλιστα. Στην Κέρκυρα έχεις σπουδάσει σεφ. Ναι. Έτσι δεν είναι. Ναι, μάλιστα. Ναι, ναι. Είσαι αυτός δηλαδή που από ό,τι φαίνεται θα μαγειρεύεις περισσότερο από τους υπόλοιπους μέσα στο σπίτι τουλάχιστον. Από ό,τι δείχνουν τα πράγματα. Από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, μάλλον ναι. Εντάξει, να αφήνεις και τους άλλους να μαγειρεύουν, δεν είναι κακό. Θα τους δείχνω και θα με βοηθάνε. Να τους δείχνεις και τα λοιπά. Να παραδίδεις μαθήματα κανονικά. Όσο μπορώ. Λοιπόν, έχεις σπουδάσει οργάνωση εστιατορίων εκτός από μαγειρική. Mm-hmm. Είναι διαφορετικό το ένα και διαφορετικό το άλλο. Απλά είναι προέκταση. Η προέκταση, μάλιστα. Τι δύσκολο έχει η δουλειά σου. Νεύρα, φωτιά και πολύ κούραση. Νεύρα, φωτιά και πολύ κούραση. Γιατί διάλεξες αυτό το επάγγελμα. Γιατί μεγάλωσα μες στα μαγαζιά και. Και μέσα στην κουζίνα. Είχα προτροπή και τέτοια πράγματα. Ναι, μέσα στην κουζίνα. Και μέσα στην κουζίνα. Ναι. Γιατί... Είναι ο πατέρας μου. Είναι ο πατέρας σου μάγειρας επίσης. Είναι σεφ, ναι. Ωραία, τώρα έχω να κάνω την εξής ερώτηση. Πώς γίνεται και όλοι οι μεγάλοι σεφ είναι άντρες και όχι γυναίκες. Γιατί είναι πολύ σκληρή δουλειά. Γιατί είναι πολύ σκληρή δουλειά. Α, μάλιστα. Είναι βαριά δουλειά δηλαδή. Πολύ. Εκεί με στη ζέστη κτλ. Ακριβώς. Μάλιστα. Λοιπόν. Όσο θα μείνεις στο μπαρ, θα σου λείψουν οι φίλοι σου. Πολύ. Συγκεκριμένα, ποιοι φίλοι. Ονομαστικά. Ονομαστικά, ναι. Είναι πολλοί και δεν θέλω να δικήσω κάποιον. Ναι, αλλά πες μου τους ένα-δύο πολύ κολλητού σου. Να ξέρουμε. Είναι ο Δημήτρης. Ο Δημήτρης της συνονόματος. Ναι, ναι, είναι ο Γιώργος. Ναι. Ο Σπύρος. Ο Σπύρος. Η Άννα. Α, υπάρχει και η γυναίκα. Ναι, πολύ κολλητή. Στην παρέα. Η Λουίζα. Η Λουίζα. Ναι. Γιατί με τις γυναίκες, από ό,τι έχω καταλάβει, υπάρχει μια ειδική σχέση. Δηλαδή δεν δεσμεύεσαι. Έτσι έχω μάθει. Δεν είσαι πολύ των δεσμών. Ή μάλλον δεν σου κρατάνε πολύ οι δεσμοί. Μάλλον κάτι τέτοιο. Μάλλον κάτι τέτοιο. Μάλλον κάτι τέτοιο. Ναι. Δεν σου κρατάνε πολύ οι δεσμοί ή εσύ δεν κρατάς πολύ στους δεσμούς. Είναι για τις δύο πλευρές. Είναι για τις δύο πλευρές. Ναι, μην εκτιθέμεθα με το ναι, που ξεκινήσαμε. Ναι, σε έχω καταλάβει. Ωραία. Ναι. Και να σε ρωτήσω κάτι. Α, τι ζώδιο είσαι, αλήθεια. Λέων. Είσαι Λέων κι εσύ. Και εγώ. Ναι. Μάλιστα. Λένε ότι οι λέοντες περισσότεροι είναι ξανθοί και έχουν έτσι μια κόμη έτσι προς τα πάνω. Α, ναι. Οπότε ναι, συνάδει αυτό με το ζώδιο. Ναι, να πιστεύεις στα ζώδια, αλήθεια. Τα γενικά χαρακτηριστικά. Ναι, στα γενικά χαρακτηριστικά, μάλιστα. Οπότε για πες μου, ποια είναι έτσι τα δικά σου γενικά χαρακτηριστικά. Έτσι, χοντρικά, μην περάσουμε σε ανάλυση. Είμαι πάρα πολύ εγωιστής. Είσαι πολύ εγωιστής. Πολύ περήφανος άνθρωπος. Πολύ περήφανος. Και. Αυτά είναι τα δύο κύρια. Το ότι είσαι εγωιστής είναι καλό ή κακό. Το βάζεις στα θετικά ή στα αρνητικά σου. Και στα δύο. Και στα δύο. Μάλιστα. Χόμπι. Χόμπι, από ό,τι ξέρω, έχεις το ποδόσφαιρο. Ναι. Έτσι. Ναι, δηλαδή σ' αρέσει να βλέπεις ή να παίζεις. Και τα δύο. Και τα δύο. Και ποια θέση παίζεις συνήθως. Από δεξιά. Από δεξιά. Μπαίνοντας. Το καλό. Από το καλό. Μπαίνοντας. Μάλιστα. Ωραία. Ναι, και δεν τα ξέρω αυτά. Εγώ είμαι λίγο. Α. Ναι. Λοιπόν. Εκτός από τους φίλους σου. Θα σου λείψει το κρεβάτι σου. Ναι. Ναι. Και σε ποιους άλλους θα λείψει το κρεβάτι σου. Όχι, πλάκα. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι είσαι, ας πούμε, υπναράς άνθρωπος. Και λόγω δουλειάς, ναι, κοιμάμαι πολύ. Κοιμάσαι πολύ, έτσι. Ναι. Σ' αρέσει να πω ύπνος, ναι. Δηλαδή, προτιμάς, ας πούμε, ένα βράδυ να μείνεις μέσα και να αράξεις ή να βγεις έξω να πας, ας πούμε. Αναλόγως στη διάθεση. Αναλόγως στη διάθεση. Ναι. Αλλά μου αρέσει και το κρεβάτι μου. Ναι, αλλά σ' αρέσει και να βγαίνεις έξω, υποθέτω. Ναι. Ωραία. Έχεις ξαναδουλέψει σε μπαρ. Παλιότερα στην Κέρκυρα. Παλιότερα στην Κέρκυρα, μάλιστα. Πώς σου φαίνεται, δύσκολη, εύκολη δουλειά. Είναι ωραία γιατί έχεις επαφή με πολύ κόσμο. Ναι. Έχει πολύ γέλιο. Γιατί ήρθες εδώ να παίξεις μαζί μας. Για το γέλιο. Για το γέλιο. Ναι. Μάλιστα. Είσαι ο ίδιος πλακατζής άνθρωπος. Όσο μπορώ. Όσο μπορείς. Όσο μπορώ. Μ' αρέσει να γελάω γενικότερα. Ναι. Και κάνεις τους άλλους να γελάνε ή όχι. Ναι, συνήθως ναι. Κάνω πλάκες αρκετές. Εγώ πάλι από αυτά που έχω δείξει, κάτι βίντεο και τα λοιπά, σου βλέπω λίγο βαρύ τύπο. Είσαι λίγο έτσι. Είσαι ο τύπος του άντρα έτσι του απόμακρου, ας πούμε. που δεν λες πολλά, δεν ανοίγεσαι και αφήνεις τις άλλες να έρθουν κοντά σου. Αυτή την αίσθηση έχω εγώ. Είσαι καλά πληροφορημένος, μου φαίνεται. Είμαι αρκετά καλά πληροφορημένος, ναι. Ναι. Λοιπόν, να σε ρωτήσω, τι περιμένεις να σου συμβεί εδώ μέσα αυτούς τους επόμενους τρεις μήνες.
Τι γιατί ήρθες. Για την εμπειρία, για το γέλιο, για πολλά. Τι να σου πω, είναι πάρα πολλά. Μάλιστα. Αυτά που με κεντρήσανε για να έρθω. Να σε ρωτήσω κάτι, θα σε φοβήσει το ότι ενδεχομένως από αύριο το πρωί θα είσαι, από τώρα και μετά θα είσαι πολύ γνωστός, θα ασχολούνται πολύ μαζί σου. Δεν έχω να κρύψω κάτι. Όχι, όλα έτσι που σε βλέπω, δεν το βλέπω και απίθανο, ας πούμε, πολύ σύντομα να σε δούμε να ποζάρεις σε περιοδικά και εφημερίδες και εξώφυλλα κτλ. Δεν έχω να κρύψω κάτι, οπότε δεν έχω να φοβηθώ για κάτι. Πολύ ωραία απάντηση, μου αρέσει αυτή η απάντηση. Σωστά. Δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα. Λοιπόν, θα έχει ο κόσμος την δυνατότητα να σε δει, να σε παρακολουθήσει και να μάθει περισσότερα για σένα στην πορεία του παιχνιδιού. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την εκκίνηση. Εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά, Δημήτρη μου. Κάτσε εδώ. Για να δούμε τι έχουμε τώρα. Α, ναι. Πριν σας μιλήσω για την επόμενη παίκτρια, να σας υπενθυμίσω ότι εδώ οι τέσσερις κοπελιές μας αγωνιούν. Είναι φοβερή αγωνία στο πρόσωπό τους. Τη βλέπετε. Να, ορίστε, η αγωνία σε τέσσερις διαφορετικές εκδοχές. Ναι. Και το χαμόγελο βεβαίως, με το χαμόγελο στα χείλη πάνε οι κοπέλες μας μπροστά. Έχουν βεβαίως φοβερή αγωνία. Εσείς ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Πρέπει να παίρνετε τηλέφωνο σε αυτά εδώ τα νούμερα. Δείτε τα. Αποφασίστε εσείς ποια από τις τέσσερις υποψήφιες θα μπει απόψε στο μπαρ. Ψηφίστε τώρα. Για τη Γιώτα Καρούνου, τηλεφωνήστε στο 090-111-500-111. Για τη Ρουμπίνη Λεβεντάκη, τηλεφωνήστε στο 090-111-500-112. Για τη Μαρία Τσορπατζόγλου, τηλεφωνήστε στο 090-111-500-113. Για τη Ράνια Νασοπούλου, τηλεφωνήστε στο 090-111-500-114. Η επιλογή είναι δική σας. Συνεχίζουμε λοιπόν. Από τη μία μεριά τρέχει η ψηφοφορία για τις κοπέλες. Από την άλλη μεριά αρχίζουμε και σας γνωρίζουμε τους παίκτες μας. Και τα χειροκροτήματα έχουν αρχίσει εκεί στην πόρτα, που σημαίνει ότι μπαίνει η Ρεβέκα. Εδώ να δείτε πέρδεμα. Γεννήθηκε στην Καζαμπλάνκα, μεγάλωσε στην Ελλάδα και έχει ελληνογαλλική εθνικότητα. Η Ρεβέκα Γιαννοπούλου. Ρεβέκα μου, τι κάνεις, είσαι καλά. Χαίρομαι που σε γνωρίζω από κοντά. Κάτσε εδώ μαζί μας. Ορίστε. Λοιπόν, κάτσε γλυκιά μου, κάτσε άνετα. Κάτσε, θα τα πούμε. Λοιπόν, αυτό δεν είναι παίκτρια, αυτό είναι ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Έχει συναντηθεί σε έναν άνθρωπο μαζί. Εσείς μπορεί να μην ακούσατε ότι έχει γεννηθεί στην Καζαμπλάνκα, μεγάλο στην Ελλάδα και έχει ελληνογαλλική υπηκότητα. Έτσι. Ναι. Για να μην σας πω ότι μιλάει και πέντε γλώσσες. Ποιες? Τέσσερις. Ποιες? Ελληνικά, γαλλικά, ισπανικά και αγγλικά. Ελληνικά, γαλλικά, ισπανικά και αγγλικά. Και αγγλικά. Ναι. Και νομίζω και λίγα ιταλικά, τσάτραπάτρα έχω ακούσει. Έτσι, λίγο. Από τα ισπανικά κάτι. Είναι κοντά, ας πούμε. Δηλαδή, δύο στενά πιο κάτω είναι. Ωραία, ωραία, ωραία. Λοιπόν, σου αρέσει να χορεύεις Λάτιν. Αμάν, από αυτό αρχίσαμε. Ναι, βεβαίως, από αυτό θα ξεκινήσουμε. Γιατί? Κακό είναι, έτσι, να ξεκινήσουμε από τα πολύ ευχάριστα. Σου αρέσει λοιπόν να χορεύεις και κυρίως Λάτιν. Και σου αρέσει Λάτιν μουσική γενικότερα. Γιατί, σ' ανεβάζει? Ναι, πάρα πολύ. Είσαι. Να σου πω τι έχω προσέξει. Τι? Θα μου πεις τώρα που το έχω προσέξει. Εσείς θα νομίζετε ότι σε αυτά τα πρώτα δευτερόλεπτα, όχι. Τους περισσότερους, όχι όλους τους παίχτες, έχω φροντίσει να τους δω λίγο σε κάποιες συνεντεύξεις, σε κάποια βίντεο κτλ. Λοιπόν, είσαι, Ρεβέκα μου, ένας άνθρωπος ο οποίος συνέχεια είναι χαμογελαστή. Συνέχεια. Ένα συνεχές χαμόγελο. Είναι ότι δεν έχεις προβλήματα, ας πούμε, καθόλου στη ζωή σου ή ότι όλα τα αντιμετωπίζεις θετικά και αισιόδοξα? Θετικά και με χιούμορ. Θετικά και με χιούμορ. Ναι. Μάλιστα. Να σε ρωτήσω, αληθεύει ότι αυτό που θα σου λείψει περισσότερο είναι το αυτοκινητάκι σου? Ναι. Ναι. Γιατί, βρεσί? Η ελευθερία που μου δίνει το αυτοκινητάκι μου. Η ελευθερία που σου δίνει το αυτοκινητάκι σου. Μάλιστα. Είσαι δηλαδή άνθρωπος που σου αρέσει. Ίσως το γεγονός ότι είσαι από πολλές χώρες μαζί, θα έλεγα. Και δεν έχεις έτσι μία χώρα να τη νιώθεις πατρίδα σου, μόνο μία. Ακριβώς. Σε κάνει άνθρωπο έτσι ταξιδευτή. Ναι. Είσαι. Είμαι. Είσαι. Mm. Σε αρέσουν και τα ταξίδια δηλαδή? Πάρα πολύ. 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 Μάλιστα. Έχεις ταξιδέψει στο εξωτερικό αρκετά? Ναι, έχω ταξιδέψει, ναι. Έχω μείνει. Πες μου λοιπόν,
ποια χώρα σε έχει συνεπάρει περισσότερο? Η Σιγκαπούρη. Η Σιγκαπούρη. Από Ανατολή. Ναι. Για ποιο λόγο? Το φαγητό. Α, μάλιστα. Μ' αρέσει. Τα ήθη και τα έθιμα δηλαδή. Του τόπου. Ναι. Εγώ σ' αντιλαμβάνομαι, μην γελάς, γιατί είμαι και εγώ τέτοιος τύπος. Είμαι άνθρωπος τέτοιος. Λοιπόν, επίσης είσαι Ολυμπιακός κι εσύ. Πού το μάθατε αυτό? Τι θα πει που εδώ. Και έχεις σπουδάσει τουριστικές επιχειρήσεις, ναι, φιλοσοφία, ναι, και αισθητική. Ναι. Πώς συνδυάζονται αυτά τα τρία? Έλατε. Τοξότης είμαι, πού να καταλάβεις. Τοξότης, μάλιστα. Μας απάντησε και σε αυτή την ερώτηση. Πες μου λοιπόν, θα μιλήσουμε ένα-ένα. Ναι. Τουριστικές επιχειρήσεις. Ναι. Εκεί τι σου άρεσε και ήθελες να σπουδάσεις τουριστικές επιχειρήσεις? Μου αρέσει ο κόσμος πάρα πολύ. Ναι. Μου αρέσει να, η εξυπηρέτηση γενικά. Το να κάνω τους άλλους να αισθάνονται όμορφα, να έχουν αυτά που χρειάζονται. Και μου αρέσει και το... Λίγο πιο κοντά το μικρόφωνο, ωραία. Μου αρέσει και το ωραίο επίπεδο σε σέρβις, σε εξυπηρέτηση. Σου αρέσει η ποιότητα. Ναι. Είσαι άνθρωπος που σου αρέσει η ποιότητα. Ναι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, φιλοσοφία, για μίλα μου λίγο γι' αυτό. Φιλοσοφία ήταν από τα αγαπημένα μου μαθήματα στο σχολείο. Δεν μπορώ να πω ότι το συνέχισα πάρα πολύ. Ναι. Μου άρεσε πάρα πολύ τότε. Μάλιστα, σου άρεσε πολύ τότε. Ναι, γενικότερα από ό,τι καταλαβαίνω, σου αρέσει και το διάβασμα πολύ, έτσι? Το διάβασμα, ναι. Σου αρέσει το διάβασμα πολύ. Είναι κάποιο βιβλίο, ας πούμε, που έχεις διαβάσει πρόσφατα, το οποίο σου άρεσε, σε άγγιξε? Αχ, πρόσφατα όχι. Είναι ένα βιβλίο που νομίζω ότι θα έπρεπε... Πρέπει να το έχει διαβάσει ο περισσότερος κόσμος. Είναι ο Μικρός Πρίγκιπας, νομίζω. Ο Μικρός Πρίγκιπας, βεβαίως. Μάλιστα. Και έχει σπουδάσει αισθητική με ειδικότητα την δερμογραφία. Το λέω, ναι, σωστά? Ναι. Είναι αυτό που λέμε το μόνιμο μακιγιάζ, αυτό, ναι, δεν είναι? Το μόνιμο μακιγιάζ και το τατουάζ στο σώμα. Και το τατουάζ στο σώμα. Το απλό τατουάζ. Ναι, και το τατουάζ εν τέλει. Ωραία. Δηλαδή, όποια γυναίκα θέλει να κάνει, ξέρω εγώ, περίγραμμα γύρω από τα μάτια, γύρω από τα χείλη κτλ. Ναι. Έτσι. Έρχεται σε σένα. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, γιατί θα πρέπει να προτιμήσουμε τη δερμογραφία? Γιατί είναι κάτι ημιμόνιμο. Ναι. Δηλαδή, μετά από κάποια χρόνια φεύγει, άρα δεν δεσμευόμαστε και πάρα πολύ. Ναι. Και γιατί τρέχει η γυναίκα ήδη αρκετά όλη μέρα στην εποχή μας. Είναι ωραίο. Κάποια πράγματα στα έχει έτοιμα. Μα στα έχει έτοιμα, ναι. Ωραία. Ωραία. Να σε ρωτήσω κάτι. Εγώ, από μικρός με λέγανε ότι ήμουνα επαναστάτης, να πούμε. Είχα φορέ σκουλαρίκια από πολύ μικρός, αλλά τατουάζ δεν έχω κάνει μέχρι σήμερα. Θα σου κάνω. Αυτό τώρα θέλω να σε ρωτήσω. Δηλαδή, κάνω, αν έκανα ένα τατού, α πούμε, τι τατού. Τι? Το σήμα του μπαρ. Το σήμα του μπαρ, εδώ. Πολύ ωραία. Καλό. Ζωντανή διαφήμιση. Ζωντανή διαφήμιση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, γλυκιά μου. Να είσαι καλά, να περάσει καλά, σου εύχομαι. Θα περάσω σίγουρα. Ωραία. Και θα σε χαρούμε, δεν υπάρχει περίπτωση. Κάτσε δίπλα εδώ στο Δημήτρη. Λοιπόν, ήδη έχουμε γνωρίσει δύο από τους 13 παίκτες, έχουμε συνέχεια, αλλά εσείς μην ξεχνάτε, είναι κάτι που είπα, όχι, είναι κάτι που είπατε μεταξύ σας. Αρχίσανε, εδώ έχουν γίνει ήδη παρέα, να πούμε, τους βλέπετε. Λοιπόν, εσείς μην ξεχνάτε όμως ότι έχουμε την ψηφοφορία μας σε εξέλιξη. Ποια από αυτές τις 4 πανέμορφες κοπελιές μας θα είναι η 14η, ξανά το λέω, παίκτριά μας? Εσείς θα αποφασίσετε και από την Ελλάδα και από την Κύπρο. Και μην ξεχνάτε, να δώσω εδώ έτσι μία λεπτομέρεια, ότι τα τηλέφωνα τα οποία σας δίνουμε μπορείτε να τα καλέσετε μόνο από σταθερό τηλέφωνο και όχι από κινητά. Εντάξει, λοιπόν, να δούμε άλλη μία φορά παρακαλώ την κάρτα με τους αριθμούς τηλεφώνων. Αποφασίστε εσείς ποια από τις 4 υποψήφιες θα μπει απόψε στο μπαρ. Ψηφίστε τώρα. Εδώ είμαστε λοιπόν. Να οι κοπέλες, να είμαστε κι εμείς. Έτοιμοι για να συνεχίσουμε την παρουσίαση των παιχτών. Όμως, θα ήθελα εδώ να αρχίσω να σας βάζω λίγο στο νόημα του παιχνιδιού, λέγοντάς σας κάποιους από τους κανόνες μας. Έτσι. Και θα ξεκινήσω από τα πιο βασικά και τα πιο σημαντικά. Ξέρετε βεβαίως ότι θα περάσουμε με 14 παίκτες 14 εβδομάδες. Κάθε εβδομάδα θα αποχωρεί και ένας παίκτης. Ποιος, αυτόν θα τον επιλέγετε εσείς. Να σας πω όμως ποια είναι η διαδικασία για να φτάσουμε στην ψηφοφορία της αποχώρησης. Κάθε εβδομάδα τα παιδιά, οι παίκτες μας θα μαζεύονται την Πέμπτη το βράδυ και θα συζητάνε μεταξύ τους σε μια ανοιχτή συζήτηση και ο κάθε ένας από τους παίκτες
θα δίνει στους υπόλοιπους συμπαίκτες του μία θετική ψήφο και μία αρνητική. Θα ψηφίζει κάποιον με μία θετική ψήφο και κάποιον άλλον με μία αρνητική. Αυτός που θα έχει μαζέψει τις περισσότερες αρνητικές ψήφους είναι ο ένας εκ των δύο που προορίζεται να αποχωρήσει. Αυτός ο οποίος έχει μαζέψει τις περισσότερες θετικές ψήφους θα πρέπει να μας προτείνει ποιος είναι ο δεύτερος από αυτούς που θα επιλέξουμε για να αποχωρήσει. Οπότε καταλαβαίνετε ότι από τη μία μεριά αυτός που έχει μαζέψει τις περισσότερες θετικές ψήφους θα νιώθει καλά γιατί θα είναι ο πιο δημοφιλής της παρέας, αλλά από την άλλη μεριά θα έχει και το δύσκολο έργο να προτείνει έναν εκ των συμπαικτών του, έτσι, για να είναι ο υποψήφιος της αποχώρησης. Ανακεφαλαιώνω λοιπόν ότι κάθε Πέμπτη, ξημερώματα Παρασκευής θα το έλεγα, θα γίνεται αυτή η συνάντηση, την οποία έχουμε ονομάσει εμείς συνάντηση συν και πλην. Θα βγαίνει ο παίκτης με τις περισσότερες αρνητικές ψήφους και την επόμενη μέρα αυτός που θα έχει τις περισσότερες θετικές θα μας προτείνει τον δεύτερο. Εμείς βεβαίως θα μαζευόμαστε κάθε Δευτέρα για να γίνεται η ψηφοφορία της αποχώρησης. Αλλά αυτά θα σας τα πω στη συνέχεια. Ξέρω ότι έχετε αγωνία να δείτε τους επόμενους μας παίκτες. Και αγαπητές μου κυρίες, εδώ έχουμε ένα παλικάρι που εγγυημένα μπορεί να σας αλλάξει τα φώτα. Ο άνθρωπος είναι ηλεκτρολόγος. Ο Άρης Αποστολίδης από τη Θεσσαλονίκη. Ωραίος. Τι κάνεις Άρη μου, καλά είσαι, γερός, δυνατός. Ζόρικα, πολύ καλά, κάτσε μαζί μας. Μία άγχος, τρακ. Ναι, όσο να είναι, εδώ έχουμε λίγο το άγχος. Αμέσως ο άνθρωπος, ο ηλεκτρονικός, είδατε, αμέσως να δοκιμάσει το μικρόφωνο, δουλεύει σωστά, έκανε το φούτουνα. Ναι, έκαναμε το κομμάτι. Έτσι, ναι. Σωστός. Okay. Λοιπόν, είσαι 23 ετών και δουλεύεις πιο κοντά το μικρόφωνο όμως, εκεί. Εδώ. Ωραία. Για το κοινό σου, να μπορεί να έρχεται σε επαφή. Μας ακούνε κιόλας, ναι, μιλάμε τζάμπα, ναι, σωστό. Είσαι 23 ετών λοιπόν και δουλεύεις ως τεχνικός σε μια εταιρεία κινητής τηλεφωνίας. Ηλεκτροτεχνικός. Ηλεκτροτεχνικός. Που σημαίνει ότι σκαρφαλώνει σε κεραίες. Ακριβώς αυτό. Έτσι, ναι, ναι, ναι. 50 μέτρα από το έδαφος. Τι θα αλλάξει το bungee jumping, μιλάμε. Το bungee jumping. Για τι πολύ χέση μου. Σε σένα το τραγούδι που θα ακούλαγε είναι αυτό που λέει όταν κοιτάς από ψηλά. Αυτό μου αρέσει και πολύ ιδιαίτερα. Σου αρέσει. Ναι, ακριβώς, ναι. Πολύ ωραία. Κάποια στιγμή θα σου τραγουδήσω ενδεχομένως. Λοιπόν, χόμπι σου είναι η μουσική. Ναι. Δηλαδή, παίζεις κιθάρα. Παίζω κιθάρα. Παίζεις κιθάρα. Ερασιτεχνικά βέβαια, όχι ότι έχω ασχοληθεί επαγγελματικά κτλ. Αλλά αυτό παίζει ρόλο, ναι. Ναι. Το θέμα είναι στην παρέα, ας πούμε. Στην παρέα, ναι, γουστάρω να παίζω. Για πάρτι σου δηλαδή. Για πάρτι μου, πιο πολύ για πάρτι μου. Δηλαδή, σπίτι μου όλη μέρα κιθάρα, ξέρω εγώ, CD και τέτοια. Χώνα, και τέτοια. Ναι. Πολύ ωραία πράγμα μουσική. Πολύ καλό, ναι. Σε ηρεμεί, σε αποφορτίζει, σε ταξιδεύει. Η μουσική κάνει τα πάντα. Έτσι δεν είναι. Μουσική κάνει τα πάντα. Σε συνοδεύει και σε μια τριβή. Η μουσική είναι ένα έρωτα που. Εντάξει. Ναι. Είναι λίγο παράξενο συνέστημα. Και γιατί δεν το έχεις ακολουθήσει, θα ήθελες, ας πούμε, να μπορούσες να τραγούδαγες ή να παίζεις μουσική επαγγελματικά ή κάτι τέτοιο. Δεν έχει κάτσει, μάλλον, ξέρω εγώ. Κάτι τέτοιο. Δεν έχει κάτσει. Θα ήθελες όμως έτσι να το ψάξεις. Ναι, 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 πάρα θα ήθελες να το ψάξεις. Μάλιστα. Επίσης, άλλο σου χόμπι είναι το μπράντεφερ. Ναι. Είχα ασχοληθεί κάποια φάση με φίλους, κάναμε έτσι κάποιους αγώνες και τέτοια. Ναι. Όχι, το πήρα επαγγελματικά και τα λοιπά. Κοίτα, είχα ζητήσει να μου φέρουν ένα τραπεζάκι εδώ να κάνουμε μπράντεφερ. Ναι, με ποιον, ένα δυνατό όμως. Με μένα, αγόρι μου, τι να. Με σένα. Καλά, πλάκα μου. Φοβήθηκα τώρα. Ξέρεις γιατί δεν μου φέραν το τραπέζι. Τώρα φοβήθηκα. Τι λες. Το φαντάζομαι για να μην γίνω ξεφτύλα, έτσι. Μα για σένα το κάνω, αγόρι μου, γιατί το παλέτο με έχει κάνει λίγο κτίνο. Ναι. Δεν φεύγει, γι' αυτό. Σιτ, για σένα, για να σε προστατέψω. Λοιπόν, γουστάρεις λοιπόν το Ρόμπερτ Ντενίρο. Μ' αρέσει πολύ. Ναι. Σ' αρέσει. Μ' αρέσει. Σε ποια ταινία σ' αρέσει περισσότερο? Μ' αρέσει, δεν θυμάμαι πώς λέγεται η ταινία. Είναι που φυγαδεύει κάποιον κρατούμενο τέλος πάντων. Μου θέλει να τον πάει σε κάποιον που τον ψάχνει. Ποια ταινία είναι αυτή, παιδιά, που φυγαδεύει τον κρατούμενο. Και κάποιος άλλος τον ψάχνει πάλι δηλαδή. Ξέρεις, είναι κυνηγή. Είναι όλοι στο ψάξιμο, ας πούμε. Πολύ ψάξιμο παίζει, ξέρω ναι, εγώ. Ναι, ναι. Ναι. Και ο Ρόμπερτ Ντενίρο τι κάνει, σώνει αυτόν που. Το σώνει, ξέρω εγώ. Τελικά, ας πούμε, έτσι γίνονται φίλοι, του δίνει κάποια λεφτά. Μάλιστα το στυλ. Και είναι ο μάγκα τη παρέα του. Ο μάγκα τη παρέα. Ακριβώς. Κάτι τέτοιο. Γι' αυτό τον γουστάρει. Γι' αυτό τον γουστάρω. Θα ήθελε να του μοιάσει. Όχι γιατί είναι άσχημο. Γιατί είναι άσχημος. Είναι άσχημος όπως. Έτσι αγοράκι μου, πες τόσα και εμάς τους όμορφους. Έτσι αγοράκι μου. Πολύ σωστό. Παίζεις μπάλα. Λοιπόν, γενικά είσαι τύπος αυτοπεποίθηση, έτσι δεν είναι?
Είσαι έτοιμος με αυτοπεποίθηση. Να σου πω κάτι, έχεις καμιά σχέση? Έχω μια σχέση, ναι. Έχεις μια σχέση? Έχω μια σχέση, ναι. Μία μέχρι στιγμής. Μία μέχρι στιγμής, ναι. Μ' αρέσεις, ναι. Mm. Λοιπόν, να σου πω, αληθεύει κάποιες βρώμες που άκουσα ότι υπήρχαν κάποιες αντιδράσεις από τη σχέση σου για το αν θα λάβεις μέρος ή όχι? Αληθεύουν, ναι, ναι. Είχαμε κάποιες, έτσι, κάποιες διαμάχες. Διαμάχες. Λόγου, όχι. Λόγου, δεν είπα. Ναι. Τώρα να σε βαράει και τέτοια η κοπέλα είναι κρίμα να πω. Ναι. Όχι, εντάξει, ναι, κύριε Λέ. Ναι. Είχαμε κάποιες διαμάχες, δεν μιλούσαμε κάποιο καιρό. Στράβωσε η κυρία. Είναι σπινή τέλος πάντων. Και τι είπες? Εσύ τι είπες? Γέλα, κυρία μου, γέλα μαζί μου. Πάρε απόφαση, εγώ είμαι εδώ. Έτσι. Είμαι εδώ, είμαι και εκεί. Έτσι. Κι αλλού. Είσαι και εδώ, είσαι και αλλού μόνιμα. Παντού, παντού γενικώς. Είσαι παντού. Ωραία, να σε ρωτήσω κάτι. Τι ζώδιο είσαι? Είμαι εγώ καιρός. Είσαι εγώ καιρός. Όχι κερατάς όμως. Δεν είπα τέτοιο πράγμα, βρε αγόρι μου. Το λένε πολύ γι' αυτό. Όχι, άσε τους άλλους τι λένε, ρε παιδί μου. Άλλωστε τώρα τρεις μήνες που θα είσαι εδώ, άμα τη ξέρεις, αν θα είσαι ή όχι. Γι' αυτό σου λέω. Παρηγορήσουν. Τώρα με. Όχι, εντάξει, λοιπόν. Δεν θέλω τώρα να σε πληγώσω περισσότερο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που τα είπαμε για αρχή. Να σε καλά, μεγάλε μου. Για μένα. Να σε καλά. Λοιπόν, νομίζω ότι αρχίζετε και αποκτάτε μία άποψη. Ε, ωραία. Και ήδη έχετε δει ποια είναι η επόμενη μας παίκτρια. Η γυναίκα ένιγμα. Λίλη Σοφία. Η Σοφία Λίλη. Θα το γελάσω. Ποιο είναι το πρώτο και ποιο είναι το δεύτερο. Το τυπάκι από την Τίνο. Τι κάνεις, Λίγια? Αγάπη. Σε βλέπω πολύ εκρηκτική σήμερα. Είμαι. Κάτσε μαζί μου. Είσαι πάντα εκρηκτική σήμερα? Πάντα. 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 Ναι, το έχω υπόψη μου. Λοιπόν, τι κάνεις, Σοφία μου? Καλά. Καλά είσαι? Ναι. Είσαι χαρούμενη που είσαι μαζί μας? Πολύ. Ναι. Πάρα πολύ. Πώς θα το δείξεις αυτό στον κόσμο, για πες μου, πώς θα το δείξεις? Τι να δείξω? Αρκεί και αυτό του. Είναι ό,τι πρέπει. Ωραία. Λοιπόν, είδατε, έτοιμη, ποζάρει κιόλας. Λοιπόν, η Σοφία, η οποία έχει έρθει από την Τίνο, αλλά δεν κατάγεσαι από την Τίνο. Όχι. Βρέθηκε στην Τίνο. Ερωτεύτηκα στην Τίνο. Ερωτεύτηκες και ο έρωτας σε σένα είναι ικανός να σε πάει οπουδήποτε από ό,τι καταλαβαίνω. Οπουδήποτε. Έτσι. Προσωρινά σε πήγε στην Τίνο. Καλό είναι αυτό, να είσαι εντός επικράτειας, να σε χαιρόμαστε κι εμείς. Ναι. Λοιπόν, εκεί στην Τίνο τώρα τι κάνεις? Για πες. Καταρχήν, πήγες στην Τίνο και έμεινες. Έμεινα 4 χρόνια. Παρά το γεγονός ότι έχεις χωρίσει από εκείνη τη σχέση. Έχω χωρίσει. Έχεις χωρίσει από εκείνη τη σχέση. Μα, δηλαδή τώρα είσαι ελεύθερη. Ελεύθερη και ωραία. Okay, να το έχουμε υπόψη μας αυτό. Και ωραία. Καλά, αυτό φαίνεται. Λοιπόν, γεννήθηκες? Γερμανία. Στη Γερμανία. Γιατί εκεί, οι γονείς σου ήταν εκεί? Οι γονείς μου πήγαν εκεί για να δουλέψουν. Ναι. Εκεί γεννήθηκα, μεγάλωσα μέχρι τα 9 μου χρόνια και μετά Αθήνα. Άρα γερμανικά πρέπει να μιλάς, υποθέτω. Καθόλου. Ήταν η μητρική μου γλώσσα, αλλά... Αλλά επειδή ήρθες μικρή, την έχεις ξεχάσει. Για να με μάθουν ελληνικά την ξέχασα. Α, μάλιστα. Ναι, κατάλαβα. Όταν ήρθες εδώ, μιλάγαν συνέχεια ελληνικά και ξέχασες τα γερμανικά. Ναι. Ναι, εντάξει. Σε χαλάει, σου λείπει? Καθόλου. Η Γερμανία? Καθόλου. Καθόλου δεν σου λείπει η Γερμανία. Μάλιστα. Δηλαδή δεν έχεις, ας πούμε, έτσι παιδικές αναμνήσεις, ωραίες? Έχω, αλλά σαν την Ελλάδα. Έτσι, κούκλα μου. Τίποτα. Έτσι, δεν υπάρχει τίποτα. Τίποτα, σωστά. Όχι. Έχεις δει κανέναν Έλληνα το καλοκαίρι να πηγαίνει διακοπές στη Γερμανία? Δεν νομίζω. Λοιπόν, είσαι κοπέλα με τα πιάνα σου, με τα γαλλικά σου, ισχύουν όλα αυτά? Όλα, όλα. Ναι. Τι γλώσσες μιλάς? Αγγλικά μόνο, γαλλικά είπες, πολλά είπες. Α, είχα ακούσει ότι και γαλλικά. Όχι. Α, όχι. Όχι. Α, νόμιζα ότι με το πιάνο πάνε αυτά, φούστα μπλούζα, δεν το είχα ξεχωρίσει. Όχι, όχι. Να σε ρωτήσω τώρα, το πιάνο πώς σου ήρθε? Το πιάνο μου το έκανε δώρο ο μπαμπάς μου πριν από 1,5 χρόνο και για να μην πάει χαμένο, άρχισα να μαθαίνω. Α, δηλαδή χωρίς εσύ να παίζεις πιάνο. Καθόλου. Ο μπαμπάς σου έφερε ένα πιάνο. Για δώρο. Έτσι. Κάνει πάντα χρήσιμα δώρα ο μπαμπάς? Κάνει. Ο μπαμπάς κάνει... Μεγάλα δώρα. Μεγάλα δώρα. Ωραία. Ωραία. Τότε πρέπει να μένεις σε κανένα σπίτι με άπλα, γιατί μπορεί να ξυπνώσεις ένα πρωί, να σου φέρνεις καφέ, ένα τέτοιο, να είσαι έτοιμη για τα πάντα. Λοιπόν, ωραία. Συζείς με το αγαπημένο σου σκυλάκι. Μου το γράψαν λάθος. Δεν μπορεί συζείς. Όχι, δηλαδή. Συζώ. Έλα. Ναι. Κοιμόμαστε μαζί. Άντε. Η πριγκίπισά μου.
Με αυτήν, γυναίκα κιόλα. Είναι πριγκίπισσα, τι να την κάνω. Το δέχομαι. Για πες μου λοιπόν, την το όνομα της. Είναι η Ναόμη μου. Η Ναόμη. Ναόμη. Η Ναόμη, δηλαδή, θα σκέφτεται κανείς ότι πρόκειται για κάτι. Ίσα ίσα είναι. Είναι. Τι ράτσα είναι, θύμισε μου. Είναι μπόξερ. Είναι ένα μπόξερ λοιπόν η Ναόμη. Ναι, παιχνιδιάρα πολύ. Πολύ και χαρδιάρα. Και καλομαθημένη. Σαν και σένα ένα πράγμα, ε. Ναι. Είσαι τέτοιο άνθρωπο. Ναι, είναι. Λοιπόν, εργάζεσαι ως... Είμαι κομμώτρια. Είσαι κομμώτρια. Αλλά δουλεύω παράλληλα και βράδυ. Ναι. Δουλεύω και σε ένα καφέ. Δουλεύεις και... Όλα τα κάνουμε. Όλα. Ήταν η δήλωση βραδιά. Μη σε ρωτήσω τίποτα άλλο και στο χαλάσω μετά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αγάπη μου, που είσαι εδώ. Οκ. Okay. Να είσαι καλά, το μικρόφωνο εδώ. Και δίπλα στα παιδιά εκεί. Πολύ ωραία. Λοιπόν, νομίζω ότι πάμε καλά, υπάρχει μια ποικιλία, το βλέπετε κι εσείς. Να σας υπενθυμίσω ότι ενώ από τη μία αυτοί εδώ χαίρονται διότι ξέρουν ότι έχει ξεκινήσει το παιχνίδι για αυτούς, απ' την άλλη μεριά οι κοπελιές μας έχουν φοβερή αγωνία. Τικ-τακ, 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 δεν ξέρω αν ακούτε αυτή την αγωνία. Λοιπόν, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε εσείς και εσείς από την Ελλάδα και εσείς από την Τσίπρον. Θα πρέπει να πάρετε τηλέφωνο στα νούμερα που σας δείχνουμε. Αποφασίστε εσείς ποια από τις τέσσερις υποψήφιες θα μπει απόψε στο μπαρ. Ψηφίστε τώρα. Για τη Γιώτα Καρούνου τηλεφωνήστε στο 090 111 500 111. Για τη Ρουμπίνη Λεβεντάκη τηλεφωνήστε στο 090 111 500 112. Για τη Μαρία Τσορπατζόγλου τηλεφωνήστε στο 090 111 500 113. Για τη Ράνια Νασοπούλου, τηλεφωνήστε στο 090 111 500 114. Η επιλογή είναι δική σας. Ωραία λοιπόν, εδώ και πάλι κοντά μας. Το έχετε καταλάβει βεβαίως, δηλαδή δεν μπορεί να μην το καταλάβατε. Ότι εδώ και περίπου πόσο, μια μισή ώρα να πω ή λίγο λιγότερο, έχει ξεκινήσει το πρώτο αμφίδρομο παιχνίδι της ελληνικής τηλεόρασης, το μπαρ. Ναι. Ξέρω ότι τόση ώρα σας έχουμε καθυλώσει στους καναπέδες και στα κρεβάτια σας, δεν ξέρω πού μας βλέπετε. Αλλά τώρα, γιαγιά, μπορεί να σηκωθείς να πάρει να πιεις ένα νερό. Θα κάνουμε ένα πολύ μικρό διάλειμμα. Τα ακούς, γιαγιά? Στη γιαγιά μου το λέω. Ήρθαμε. Ελπίζω να με ακούτε. Ωραία. Λοιπόν, και είμαστε έτοιμοι να γνωρίσουμε τον επόμενο μας παίκτη. Αλλά πριν συμβεί αυτό, θέλω να σας υπενθυμίσω ότι εσείς εκεί που μας βλέπετε από τα πέραντα της Ελλάδος αλλά και από την Κύπρο έχετε μια ιερή υποχρέωση να μας βοηθήσετε να επιλέξουμε ποια από τις τέσσερις κοπελιές μας εδώ θα είναι αυτή η οποία θα μπει στην δεκατετράδα, στην παρέα μας, στην παρέα του μπαρ. Λοιπόν, να σας δείξουμε για μία ακόμα φορά τα τηλέφωνα στα οποία μπορείτε να καλείτε. Ναι. Και τις δείτε βεβαίως όλες. Έχουμε φτιάξει ένα μικρό βιντεάκι. Έτσι, θα δείτε τις κοπελιές μας και τα τηλέφωνα από κάτω. Για πάμε. Εδώ είναι ο προσωπικός μου χώρος. Εδώ ηρεμώ, εδώ ξεκουράζομαι. Τα πάντα. Και τι άλλο κάνεις εδώ? Τίποτα. Μου αρέσει να πηγαίνω στο γυμναστήριο. Θέλω να έχω εμπειρίες στη ζωή μου. Να σας δω στο μπαρ. Η καταγωγή μου είναι από τη Δράμα. Γεννήθηκα στην Καβάλα και ζω στη Θεσσαλονίκη. Τώρα τι δουλειά κάνω? Ιδιωτική υπάλληλος και αυτή τη στιγμή μάλιστα παρουσιάζω και μια εκπομπή στη Θεσσαλονίκη. Ο έρωτας υπάρχει παντού. Τώρα άμα μου τύχει. Χόμπι μου είναι η μουσική, ο χορός και το τραγούδι. Τα
περάσουμε καλά. Αποφασίστε εσείς ποια από τις τέσσερις υποψήφιες θα μπει απόψε στο μπαρ. Ψηφίστε τώρα. Για τη Γιώτα Καρούνου τηλεφωνήστε στο 090 111 500 111. Για τη Ρουμπίνη Λεβεντάκη τηλεφωνήστε στο 090 111 500 112. Για τη Μαρία Τσορπατζόγλου τηλεφωνήστε στο 090 111 500 113. Για τη Ράνια Νασοπούλου τηλεφωνήστε στο 090 111 500 114. Η επιλογή είναι δική σας. Ωραία, λοιπόν, είμαστε εδώ. Είμαστε στην εξέλιξη της πρώτης μας εκπομπής παρθενικής μας, εδώ που από τη μία μεριά, ξέρετε, πρέπει να μας βοηθήσετε να βρούμε ποια θα είναι η 14η παίκτρια από αυτές τις πανέμορφες τέσσερις κοπέλες μας, και από την άλλη μεριά, σιγά-σιγά, θα σας γεμίσουμε αυτούς τους δύο καναπέδες με 13 φοβερές φάτσες και φοβερές προσωπικότητες, βεβαίως. Από αυτή, λοιπόν, την ακαταμάχητη παρέα, σιγά μην έμενε έξω η Κύπρος. Με αληθινή χαρά, λοιπόν, καλωσορίζω τον Μαρίνο Κλεάνθους από τη Λευκωσία. Μαρίνο μου, τι κάνεις, είσαι καλά. Καλώς ήρθες. Κάτσε μαζί μας. Κάθισε, κάθισε. Ο αδερφός μου έκανε διόρθωση. Μου λέω κάτσε, να λέω κάθισε. Δεν ωραία. Υπάρχει πρόβλημα. Ωραία, το διορθώνω και. Τι κάνεις, Μαρίνο μου, πώς είσαι, πολύ καλά. Καλά, ναι. Πολύ καλά. Ηθικό ακμιότατο, δύναμη, αγάπη. Ναι. Και ναι, ανυπομονούμε να μπούμε στο μπαρ. Θα καθυλώσουμε τους τηλεθεατές, αλίμονο. Και Μίλτο, αφού εδώ, πες, ναι. Να πούμε ακόμα κάτι. Να πούμε. Γιατί αυτή τη στιγμή σίγουρα δεν μας βλέπουν μόνο στην Αθήνα, μας βλέπουν σε όλη την Ελλάδα και σε όλη την Κύπρο. Χαιρετισμούς λοιπόν και στην Κύπρο και χαιρετισμούς και σε αυτούς που υπηρετούν τη θητεία τους από τον Εύρο μέχρι και την πράσινη γραμμή. Έτσι. Γιατί είμαστε εδώ. Αλλά για... το μυαλό μας και η καρδιά είναι μας εκεί, ακριβώς. Είναι και εκεί. Ακριβώς, πολύ σωστά. Ακριβώς. Ωραία. Λοιπόν, χαιρετήσαμε όλους στην Κύπρο. Όλους, βέβαια. Ναι, και ναι. Τη φίλη μου την Αναστάζια, τη χαιρέτησες. Να σου αυτό πω. Σημαντικό να σου πω, να σε ρωτήσω κάτι, αληθεύει ότι έχεις ρίζες από την Κύπρο. Αληθεύει αυτό. Ναι, από. Έχουμε και ρίζες από την Κύπρο. Άρα είσαι κουμπάρος. Τη... Κουμπάρε. Δεν ήθελα να μην φανεί τώρα ότι κατάλαβε ότι υπάρχει συγγένεια. Ωραία. Λοιπόν, ο Μαρίνος, λοιπόν, παρά το γεγονός ότι είναι πάρα πολύ όριμο παιδί, και θα το δείτε αυτό, θα το καταλάβετε στην πορεία, είναι μόλις 19 ετών. Βασικά 20. Κλείσαμε τα 20. Πότε? 25 του Φλεβάρι. Έλα. Ξέρεις τι, εντάξει, μου την γράψαν υπάρχει. Την κάρτα στις 22. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Και ήσουν ακόμα 19. Λοιπόν. Άλλωστε το πάνε είναι εδώ, έτσι. Τι είπες? Το πάνε είναι εδώ, λέω. Σωστά, ναι. Πόσο είμαστε. Εμένα εδώ αρχίζει και ασπρίζει πάρα πολύ. Ας. Λοιπόν, να μην, και άρα τι ζώδιο είσαι? Ιχθύς. Είσαι ιχθύς. Αλλά δεν τα πολύ πιστεύω. Μεταξύ μας τώρα, έτσι. Δεν θα το πω πουθενά. Θα μείνει εδώ. Είσαι όμως άνθρωπος έτσι, είσαι ηγετική φυσιογνωμία. Είσαι ηγετική φυσιογνωμία, ήσουν πρόεδρος των 15 μελές, ήσουν εκπρόσωπος της Κύπρου στην οργάνωση του ΟΗΕ για την καταπολέμηση της πείνας. Ναι, ναι. Σ' αρέσει να ασχολείσαι με τα κοινά, από ό,τι καταλαβαίνω, ναι, πολύ. Ναι, ναι, ναι. Γιατί αυτό, πες μου, έχεις έτσι, πιστεύεις ότι μπορείς να βοηθήσεις να γίνει ο κόσμος καλύτερος? Πιστεύω ότι όλοι μας έχουμε γύρω μας πάρα πολλές ευκαιρίες και πολλές δυνατότητες. Και μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Έτσι. Ναι, όσες φορές είχα την ευκαιρία και τη δυνατότητα να βοηθήσω κάποιες καταστάσεις, ναι, τις αξιοποίησα, κάποιες τις εκμεταλλεύτηκα για να βοηθήσω όσο μπορώ γύρω μου κάποια πράγματα. Και ναι, τα επιβεβαιώνω αυτά. Και στο Παγκύπριο Γυμνάσιο που ήμουν πρόεδρος, δεν είναι τυχαίο που πολλοί φίλοι μέχρι σήμερα λένε ότι ήταν μια πολύ καλή έτσι, περίοδο στο σχολείο. Και στην Ιταλία που είχα πάει ένα συνέδριο για την καταπολέμηση της πείνας, πράγματι εκεί είχαμε μια πολύ καλή παρουσία. Και γενικά από τα πιο μικρά μέχρι και τα πιο μεγάλα, Μίλτο. Αυτό. Όχι, μη σε διακόψω. Ναι, ναι, ναι. Απλώς. Να σου πω κάτι. Να σου πω κάτι. Πες, όχι, να.
Να μην μιλάω μόνο πολύ, είναι γεγονός. Ωραία, αυτό είναι κακό. Εξού και φίλοι μου με λένε πρίχτη. Όπως? Εξού και φίλοι μου λένε πως τους ταπρίζω, πως είμαι πρίχτης. Ο πρίχτης. Έτσι, λοιπόν. Ο πρίχτης. Λέω ναι. Και εύχομαι ναι. Αυτό να μην είναι αιτία. Ποια αιτία, γιατί πράγμα. Να μην με υποφέρουν πως... Πάει στα καλά σου, είναι η αιτία που μπήκες εδώ, αγόρι μου. Ακριβώς. Αυτή είναι ένα... Πώς με βρίσκεις. Καλώς. Λοιπόν. Και στο στρατό, από ό,τι έχω, οι πληροφορίες μου λένε ότι ακόμα και εκεί όπου μπορούσες, βοηθούσες. Ναι, ναι. Ισχύει ναι. Αυτό, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Θυμάσαι κάποια ιστορία έτσι χαρακτηριστική. Μίλτο, δεν μ' αρέσει έτσι τώρα. Εντάξει. Ξέρω, επειδή έχεις κάνει πολύ καλό εκεί, δεν θες, είσαι και μετριόφρονο τύπος. Είσαι... Ναι, ναι. Ένα από τα πάρα πολλά πλεονεκτήματά μου είναι μετριόφρονο, Μίλτο. Αυτό είναι. Να σου πω και ένα δεύτερο. Έλα. Δεν έχεις μειονεκτήματα, ρε, εσύ. Αυτό είναι. Λοιπόν, άκου τώρα. Έλα. Από ό,τι το καταλαβαίνω εγώ, θέλεις να ακολουθήσεις καριέρα πολιτικού, ισχύει αυτό, θα θέλεις να γίνεις πολιτικός μεγαλώνοντας. Να σου πω, είμαι φοιτητής τι σπουδάζεις, νομική, νομική στη Θεσσαλονίκη. Και ποιο κλάδο της νομικής θες να ακολουθήσεις? Ακόμα αυτό έχω πολλά στο μυαλό μου, αλλά ακόμα δεν το έχω αποφασίσει. Ναι. Ταυτόχρονα να σου πω ότι είμαι και φοιτητής σε μια ιδιωτική σχολή δημοσιογραφίας στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Έχω στόχους στη ζωή, από εκεί και πέρα όμως είμαι μικρός. Και ακόμα δεν θέλω έτσι ακόμα να. Δεν έχω κατασταλάξει. Αλλά σίγουρα το μέλλον μου είναι νομική. Ναι, αλλά δημοσιογραφία που μου λες για πολιτικό και... το πηγαίνεις, το έχω καταλάβει εγώ. Όχι, δεν αποκλείεται τίποτα, έτσι. Τίποτα δεν αποκλείεται, μέσα όλα. Ναι. Σου λείπει η Κύπρος. Πόσο καιρό λείπεις από την Κύπρο? Βασικά είναι, μου λείπει έχει από το Σεπτέμβρη που είμαι πάνω πλέον φοιτητής και τα λοιπά και παρακολουθώ έτσι, τα μαθήματα πιο εντατικά. Θα έλεγα ότι ναι, μου λείπει. Μα και σε ποιο δεν λείπει η πατρίδα του, έτσι. Ναι, σου λείπει. Ποιοι άνθρωποι σου λείπουν από την Κύπρο? Κυρίως η οικογένειά μου, για την οποία η οικογένειά μου να με επιτρέψει να πω ότι στην αρχή είχαν κάποιες επιφυλάξεις για το παιχνίδι. Αλλά τους ευχαριστώ πολύ που σεβάστηκαν την επιλογή μου, έχουν εμπιστοσύνη στις επιλογές μου, πιστεύουν σε μένα και τους ευχαριστώ και τους θέλω και πολλά χαιρετίσματα. Εκεί είστε, εσύ. Βεβαίως εκεί. Και θέλω να τους πω ότι σίγουρα θα το παλέψουμε και θα τους βγάλω προπρόσωπους. Λοιπόν, εκτός από την οικογένειά μου, μου λείπουν και οι φίλοι μου. Ο κύκλος μου. Και ο πνευματικός σου. Και ο πνευματικός μου πατέρας, ναι. Τον οποίο και επίσης, αν με βλέπει που το αποκλείω, του θέλω και αυτούς πολλά χαιρετίσματα και του λέω: αν αμαρτήσω, πραγματικά συγχώρεσέ με. Είσαι έτοιμος να αμαρτήσεις εδώ, ήρθες για αμαρτία. Ήρθες για αμαρτία. Ωραία. Λοιπόν. Θέλεις να πεις τίποτα άλλο, κάτι που δεν σε ρώτησα, κάτι που θες να ωραία. Έχουμε 100 μέρες. Να σε καλά, μεγάλε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και σε σένα. Να σε καλά. Εσείς μην ξεχνάτε, συνέχεια πρέπει να παίρνετε τηλέφωνα, έτσι, και να ψηφίσετε για τις κοπέλες μας. Εν πάση περιπτώσει, για όποια πιστεύετε εσείς ότι πρέπει να μπείτε κατετράδα. Περνάμε λοιπόν. Ναι. Οι πολύ κολλητοί της φίλη τη φωνάζουνε Μπάρμπι. Ο πολύς ο κόσμος, Στέλλα. Είναι η Στέλλα Πεζαντάκου. Στέλλα μου, τι κάνεις, πώς είσαι? Καλά. Πολύ είσαι καλά. Θα σου έδινα και τρίτο φιλί, αλλά μην... Κάτσε εδώ. Αχ, τι κάνεις, πώς είσαι? Πολύ καλά. Καλά είσαι? Ναι, ναι. Σε βλέπω λίγο πιο κοντά το μικρόφωνο, αν μπορείς. Okay. Σε βλέπω λίγο αγχωμένη, μου φαίνεται. Όχι, δεν είμαι. Όχι εσύ, όχι, ε. Εγώ με το που σε είδα πώς έχω ιδρώσει. Δεν ξέρω γιατί. Είμαι αγχωμένη λίγο, όχι πολύ. Αυτό και το μεταδίδεις μάλλον, αυτό είναι. Λοιπόν, η Στέλλα... Με τη Στέλλα είμαστε σχεδόν συνομήλικοι. Είναι μικρότερη μου βεβαίως. Ναι. Και έχεις τελειώσει τη γυμναστική ακαδημία. Ακριβώς. Ναι. Και σε ποιο άθλημα είχες ειδικευτεί? Κολύμβηση. Στην κολύμβηση, μάλιστα. Οπότε αν γυρίσω από πίσω θα δω έτσι και τίποτα κανένα τριγωνικό σώμα. Όχι, εντάξει, γιατί δεν το συνέχισα. Δεν το συνέχισες. Όχι, όχι. Μάλιστα. Και σ' αρέσουν, ας πούμε, έτσι τα υγρά σπορ γενικότερα? Μ' αρέσουν όλων των ειδών τα σπορ. Όλων των ειδών. Και τα υγρά και τα στερεά. Ναι, και τα αέρια υποθέτω. Και τα αέρια. Μ' αρέσει. Αλλά δεν ακολούθησες μετά ως καριέρα, έτσι,
στην γυμναστική, ας πούμε, θα μπορούσες να γίνεις έτσι μια γυμνάστρια, ξέρω εγώ, σε κάποια, πώς το λένε, ξέρεις αυτά τα, που πηγαίνουν και σε γυμναστήρια, στην τηλεόραση θα μπορούσαμε να σε δούμε να γυμνάζεις τον κόσμο. Όταν τελείωσα εγώ την γυμναστική ακαδημία, δεν υπήρχαν πλέον γυμνάστριες στην τηλεόραση. Είχε ναι. σταματήσει από το... Α, είχε ναι. σταματήσει, είχε προλάβει και σταματήσει, ναι. Λοιπόν, γι' αυτό και εσύ ασχολήθηκες επαγγελματικά με το modeling. Μάλιστα. Έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, μάλιστα. Όπως το λέτε. Ποιοι το λέμε? Ένας, όπως θέλω... το λες, όπως τα λες. Ναι. Θέλω να με αισθάνεσαι δικό σου άνθρωπο. Δικό μου, δικό. Ωραία, και εγώ σε αισθάνομαι. Λοιπόν. Σου αρέσουν, δεν είναι χαχά παιδιά, προσπαθώ να αποκτήσω μία επαφή. Μία οικειότητα. Μία οικειότητα, μπράβο, σωστό. Λοιπόν, με το modeling, σ' αρέσει περισσότερο η πασαρέλα, σ' αρέσουν περισσότερο οι φωτογραφίσεις, τι σ' αρέσει? Μ' αρέσουν περισσότερο οι φωτογραφίσεις. Σ' αρέσουν περισσότερο οι φωτογραφίσεις, ναι. Μάλιστα. Σ' αρέσει περισσότερο να φωτογραφίζεσαι εντυμένη ή γυμνή? Εμένα μου αρέσει να φωτογραφίζω με ντυμένη, αλλά δυστυχώς προτιμούν να φωτογραφίζω με γυμνή. Αναρωτιέμαι γιατί, ρε. Αναρωτιέμαι. Κοίτα, δεν τους αδικώ από την άλλη μεριά, δεν τους αδικώ. Έχεις διακριθεί και σε ένα διαγωνισμό το 99, στο ναι. Playmate, έτσι. Ναι, ναι. Έτσι δεν είναι, μάλιστα. Αλλά από την άλλη μεριά, είσαι και πολύ δυναμική γυναίκα. Πάρα πολύ, πάρα έτσι, πολύ. Έτσι δεν είναι? Ναι. Ας πούμε, κάνεις τα εκβοντό. Ναι, ναι. Έχεις εκεί, έχεις λάβει μέρος σε αγώνες και τα λοιπά. Είχα λάβει, ναι, αρκετά χρόνια πριν. Ναι. Και είχα διακριθεί τρίτη θέση. Ναι. Γενικά είμαι πολύ δυναμικό άτομο, πάρα πολύ δυναμικό άτομο. Δηλαδή, για γυναίκα είμαι, πιστεύω, αρκετά. Μάλιστα. Αλλά χωρίς να χάνω τη γυναικεία μου υπόσταση. Μάλιστα. Είσαι, λοιπόν, δυναμική στην, πώς το λένε, στο ντότζο. Έτσι δεν είναι, καλά ναι, δεν τα λέω. Ακριβώς. Μάλιστα. Από ό,τι μαθαίνω, είσαι δυναμική και στην κουζίνα. Και στην κουζίνα είμαστε. Αληθεύει ότι έχεις μαύρη ζώνη στο τηγάνι ή κάνω λάθος? Εντάξει, και μαύρη. Και μαύρη, μάλιστα. Για πες μου, ποια είναι, ας πούμε, η σπεσιαλιτέ σου, ποια είναι? Ποια είναι η σπεσιαλιτέ μου? Ναι. Η σπεσιαλιτέ μου είναι η καρμπονάρα. Η καρμπονάρα, μάλιστα. Μα είχα ακούσει κιόλας ότι θα λείψει, λέει, από την οικογένειά σου οι μακαρονάδες που φτιάχνεις. Αληθεύει αυτό? Ναι, εγώ και η αδελφή μου. Εσύ και. Α, η αδελφή σου είναι που φτιάχνει. Η αδελφή μου και έμαθα κι εγώ. Και σου μαθαίνει και σένα. Ακριβώς. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πες μου, σε παρακαλώ, τι ζώδιο είσαι? Είμαι Παρθένος. Είσαι Παρθένος, πάρα πολύ ωραία. Και γιατί ήρθες εδώ, πες μου, δηλαδή τι περιμένεις να σου συμβεί μέσα στο παιχνίδι μας? Περιμένω πολλά πράγματα ότι θα συμβούν. Ναι, όπως? Ήρθα για την εμπειρία, ναι. εννοείται, για ναι. να γνωρίσω καινούριους φίλους. Ναι. Γιατί μ' αρέσει να γνωρίζω συνεχώς νέα άτομα. Ναι. Για το έπαθλο μπορώ να πω, αλλά δεν ήταν πρωταρχικός μου σκοπός. Παιδιά, φοβερό αυτό. Δεν έχει έρθει κανείς για τα 150.000 ευρώ. Εγώ έχω έρθει, όποιος θα κερδίσει στην έξοδο, ας μου τα αφήσει. Γιατί ανησύχησαστε. Και πιστεύω ότι θα περάσουμε ωραία, ότι θα δοθούν ευκαιρίες, ότι θα είμαστε μια πολύ ωραία παρέα, ότι θα κρατάμε πολύ καλό ενδιαφέρον σε όλο το τηλεοπτικό κοινό που θα μας βλέπει και όλα θα είναι τέλεια. Όλα θα είναι τέλεια. Θα τελειώσω με αυτή την ατάκα σου, με αυτή την ευχή, ότι όλα θα είναι τέλεια, αγάπη μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάτσε εκεί δίπλα στο Μαρίνο. Λοιπόν, η από εδώ το ξέρετε, είναι πιο ήρεμη. Ας πούμε, είναι στα χάη τους, το γνωρίζετε αυτό. Ενώ οι κοπέλες μου από την από εδώ μεριά είναι μέσα στην αγωνία. Μέσα στην αγωνία για να δούνε ποια από τις τέσσερις εσείς θα αποφασίσετε να βρεθεί στην παρέα των 14. Λοιπόν, δείτε άλλη μία φορά τη τηλέφωνα, μην μου πείτε μετά ότι κάναμε λάθος, δεν ξέραμε κτλ. Δείτε τα τηλέφωνα. Αποφασίστε εσείς ποια από τις τέσσερις υποψήφιες θα μπει απόψε στο μπαρ. Ψηφίστε τώρα. Για τη Γιώτα Καρούνου, τηλεφωνήστε στο 090-111-500-111. Για τη Ρουμπίνη Λεβεντάκη, τηλεφωνήστε στο 090-111-500-112. Για τη Μαρία Τσορπατζόγλου, τηλεφωνήστε στο 090-111-500-113. Για τη Ράνια Νασοπούλου, τηλεφωνήστε στο 090-111-500-114. Η επιλογή είναι δική σας. Μερσή. Λοιπόν, δώστε προσοχή σας παρακαλώ για τον επόμενο.
Τον παίκτη θέλω να σας κάνω μια εισαγωγή. Το ρωτήσαμε αν έχει δεσμό και απάντησε όχι. Τον ξαναρωτήσαμε από πότε είναι μόνος και μας ξαναπάντησε από το 1936. Δηλαδή, ο τύπος έχει να κάνει δεσμό από τον Ισπανικό πόλεμο. Ο Γιώργος Ελευθεράς. George Power. Καλά είσαι. Για, το ξέρω, το έχω υπόψη με αυτό. Κάθισε μαζί μου. Για πάμε. Για πάμε. Να φύγουμε. Να, ωραία, καθίσουμε εδώ. Τι έγινε, μεγάλε μου, πώς είσαι. Γερός, δυνατός. Να σου πω, να σ' ακούμε κιόλας ή μόνο... Λες. Για την ανομαλία της ιστορίας, κατάλαβες γιατί το κάνω. Λοιπόν, να σου πω, το ξέρεις ότι το παιχνίδι είναι σουηδικό. Βεβαίως. Το έχεις υπόψη αυτό. Το έχω. Ναι. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν ήρθαν οι παραγωγοί μας από τη Σουηδία. Και με το που είδαν όλες τις φωτογραφίες, λένε αυτόν λέει, τον φέρατε από τη Σουηδία για σένα. Ναι. Για σένα. Είναι φοβερό. James Jacklin. Από το στόμα μου το πήρες, γιατί αυτό ήταν να σου πω ακριβώς. Power. Λοιπόν, ο Γιώργος λοιπόν είναι 32 ετών, έχει σπουδάσει μουσική και ηχοληψία στο Los Angeles. LA. Ναι. Και γνωρίζει πολύ καλά τη νύχτα, μια και έχει δουλέψει ως μουσικός με γνωστούς Έλληνες καλλιτέχνες, μπάρμαν και DJ. Καλά τα λέω μέχρι στιγμής. Πολύ ωραία. Εσένα το πάθος σου είναι η κιθάρα. Πολύ, σωστά. Ναι, συνθέτης κιόλας. Σ' αρέσει, ας πούμε, οι ροκές, συνθέτης ροκές, heavy μεταλλιές και τα λοιπά. Έχω δει και το βίντεο κλιπ σου. Το έχω δει. Ναι. Και έτσι με το μαλλί να ανεμίζει, ας πούμε, άνετο και ανέμελο. Έχεις ένα φετίχ με το μαλλί σου, είμαι σίγουρος. Πιο κοντά. Έχεις φετίχ με το μαλλί. Γουστάρεις. Ναι. Ωραίο. Ωραίο είναι. Όχι, εντάξει, εμένα σου πάει πολύ. Εγώ προσπάθησα το καλοκαίρι να το μακρύνω, να δω πως είναι μακριά, αλλά καταστροφή. Μόλις είδα και εσένα στο βίντεο, είπα καλύτερα να το ξανακόψω, ας πούμε. Ναι. Λοιπόν, έχεις μεγαλώσει σε ποια περιοχή, στην Αγία Παρασκευή. Αγία Παρασκευή. Πού το κατάλαβα. Πού το κατάλαβες. Εδώ το κατάλαβα, τι πού. Τι έρωτσι. Που... ναι. Λοιπόν, και θέλεις να δώσεις τραγούδι σε ποιο συγκρότημα. Θες, αν είναι δυνατό, να δώσεις τραγούδι δικό σου, ναι, στους Bon Jovi, και Μετάλλικα. Μετάλλικα. Σε ξέρω. Ναι. Λοιπόν, ο Γιώργος στο μπαρ, τρέξα να σε ξεπροποδίσουνε, όλοι θέλουν να σε διώξουνε. Γιατί αυτό, βρε αγόρι μου, λίγο. Δεν αντέχομαι. Δεν αντέχεσαι με τίποτα, ναι. Εγώ απ' την άλλη έχω ακούσει ότι δεν αντέχεσαι επειδή προκαλείς, λέει, πάρα πολλά γέλια στον κόσμο τριγύρω. Είναι απίστευτο αυτό. Τους κάνεις όλους να γελάνε. Είναι ωραίο αυτό, μ' αρέσει. Είναι ωραίο. Σ' αρέσει δηλαδή να... τον άλλο να, γελάει, να γελάει, ας πούμε. Ναι, με αυτά που λες, όχι με έτσι όπως είσαι. Έτσι όπως είμαι. Λοιπόν, και για πες μου τώρα, γιατί ήρθες εδώ. Γιατί. Εδώ τώρα το ξέρω γιατί ήρθες, γιατί σε πονάξαμε. Ναι. Αλλά πες μου γιατί ήρθες στο μπαρ. Θα είναι μια πολύ ωραία εμπειρία. Ναι. Θα είναι power κατάσταση. Θα είναι power. Ναι. Είμαι σίγουρο. Να σου πω, γιατί οι φίλοι σε φωνάζουν power. Το λέω συνέχεια. Power! Ναι. Και απαντάνε αυτοί. Power. Power, μπράβο. Οπότε, ναι. Καλό. Δηλαδή συνεννοείστε έτσι. Τα λέτε. Ωραία. Λοιπόν, να σου πω, για πες μου τι πιστεύεις, ποιο είναι έτσι το δυνατό σου το σημείο, αυτό που θα συνεισφέρει περισσότερο από όλα τα υπόλοιπα σε αυτή την παρέα. Έτσι. Τι εσύ θα δώσεις εδώ σε αυτή την παρέα. Θα δώσουμε το μήνυμα. Ναι. Ότι η ζωή είναι λίγη. Ναι. Και πρέπει να περνάμε ωραία. Σωστός. Σωστός. Ναι. Να σου δώσω κι εγώ ένα μήνυμα. Η συνέντευξη ήταν λίγη και ελπίζω να σου άρεσε. Να σε καλά, μεγάλε μου. Power. Power. Αυτό ήθελα να πω. Λοιπόν, και ναι, για τη Μαργαρίτα που θα έρθει τώρα, ξέρω να σας πω ότι κόντεψε να διαλύσει το κάστιν, παιδιά, γιατί, διότι έκανε την Επιτροπή να γελάει μέχρι δακρύων. Η προσωποποίηση αυτού που λέμε χιούμορ. Από την Άουσα, λοιπόν, η Μαργαρίτα, η οποία... Τι έγινε, παιδιά, είπα κάτι που δεν... Όχι, ωραία. Με διακόπτετε όταν κάνω είσοδο παιχτών. Δεν είναι σωστό. Λοιπόν, ξαναλέω από την αρχή. Από την Άουσα, παιδιά, η Μαργαρίτα Καρυπίδη. Ένα θερμό χειροκρότημα για να την δούμε, παρακαλώ.
είσαι, έλα κάτσε εδώ μαζί μου. Το μικροφωνάκι σου είναι αυτό. Πώς είσαι, κάτσε άνετα. Θέλω να καθίσεις άνετα. Τρακ, ε. Λιγουλάκι. Αγωνία φοβερή. Φοβερό τρακ. Ναι. Λίγο πιο δυνατά, δεν σε ακούω ούτε εγώ, υποθέτω. Φοβερό τρακ. Φοβερό τρακ. Αγωνία, εντάξει, κάτσε πίσω, χαλαρά, κάτσε πίσω, χαλαρά. Καλά είμαι, οκ. Okay. Ωραία, καλά είσαι. Λοιπόν, και ήθελες πολύ να έρθεις στο παιχνίδι. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ ήθελες να έρθεις στο παιχνίδι. Και ξέρεις, όπως το βλέπα, λέω δεν ξέρω γιατί, αλλά αυτή η γυναίκα, αυτή η κοπέλα, θέλει στη ζωή της να της συμβεί μια μεγάλη αλλαγή. Το ήθελα είναι πραγματικά πάρα πολύ. Έτσι πάρα δεν είναι. Πολύ, πάρα πολύ. Γιατί? Και δεν μπορώ να πιστέψω ότι έχει γίνει πραγματικότητα αυτό που ζω αυτή τη στιγμή. Αλήθεια, είναι πραγματικότητα. Παιδιά, δεν είναι αλήθεια ότι είναι εδώ η κοπέλα. Μα τι να το ξέρει. Ευχαριστώ πάρα πολύ την παραγωγή του Μέγκα, πραγματικά. Πιο κοντά, να σε ακούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ την παραγωγή του Μέγκα. Ωραία. Και εμένα. Εμένα και εσένα. Αυτό ήθελα να ακούω. Κάποιος να πει ευχαριστώ και τον Μίλτο, ρε παιδιά. Λέω. Πάω. Λοιπόν, αν και λογικά, θα ναι, πρέπει να σε γνωρίσουμε πολύ νωρίτερα για να εξοικειωθούμε λίγο μαζί σου, έτσι. Σε βλέπω ναι, για πρώτη φορά. Κοίτα από να δεις. Ο κύριος Μαράκης είπε, και εγώ ήθελα να σας γνωρίσω νωρίτερα, αν και εγώ να σας πω, παιδιά, βλέπω τις συνεντεύξεις σας, βλέπω τις συνεντεύξεις των παιδιών εδώ και περίπου μία εβδομάδα. Έτσι. Εσύ μας ξέρεις πάρα πολύ καλά. Συνέχεια τις συνεντεύξεις, τα βιογραφικά σας και τα λοιπά. Εγώ είναι σαν να σας ξέρω όλους πάρα πολύ καλά. Αλήθεια. Αλλά ο κύριος Μαράκης είπε έτσι να μην συναντηθούμε νωρίτερα, για να υπάρχει αυτή έτσι, η αλήθεια της πρώτης συνάντησής μας. Γι' αυτό. Ήθελα να ανέβω πάνω, άκουσα ότι όσο εδώ ετοιμαζόσασταν επάνω, κάνατε πάρτι, παιδιά, αληθεύει. Ωραία. Περάσαμε καταπληκτικά. Χορέψαμε, τραγουδήσαμε. Έγινε ένα χαμό. Θα έχει και συνέχεια. Θα έχει και συνέχεια. Λοιπόν, για πες μου. Ήπιαμε. Λοιπόν, να σε ρωτήσω, εσύ δουλεύεις σε αλυσίδα fast food. Τι ναι, ακριβώς κάνεις εκεί, είσαι υπεύθυνη. Δούλευα σε αλυσίδα εστιατορίων. Ναι. Και ήμουνα προϊσταμένη εκεί πέρα. Μάλιστα. Τώρα δηλαδή είσαι με άδεια ή παραιτήθηκες για να έρθεις. Έχω σταματήσει εδώ και περίπου ένα μήνα. Α. Για το λόγο να έρθω στο μπαρ. Πά, πολύ ωραία. Μάλιστα. Δηλαδή, εσύ έψαχνες να σου συμβεί κάτι στη ζωή σου για να αλλάξει η ζωή σου εντελώς, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Γιατί, μήπως σου έχει συμβεί έτσι τίποτα πρόσφατα και σε έχει στεναχωρήσει, έτσι θέλεις? Δεν μπορώ να πω ότι μου έχει συμβεί κάτι πολύ δυσάρεστο. Ναι. Αλλά νομίζω πως το μπαρ θα ήταν η καλύτερη και πιο ωραία εμπειρία της ζωής μου. Ναι. Εκτός από το ότι θα ήταν πραγματικά μια πολύ, πολύ μεγάλη πρόκληση για μένα. Ναι. Τι άλλο να πω, ανοίγουν πόρτες, με γνωρίζει ο κόσμος. Να σου πω, αισθάνεσαι καλά που θα σε γνωρίζει ο κόσμος? Υπέροχα. Υπέροχα. Ναι, υπέροχα. Είναι φοβερή πρόκληση και γι' αυτό ήρθαμε εδώ πέρα. Έχεις για να μας μάθει ο κόσμος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και παρακαλώ, εσύ. Δε. Και εσύ πάρα πολύ ωραία ματάκια. Εκεί ήθελα να καταλήξω να το πει. Με προκαλείς για να σου το πω. Με προκαλείς για να σου το πω. Ναι, ναι. Λοιπόν, αληθεύει ότι εσύ είσαι κοπέλα που δεν σ' αρέσει έτσι πολύ το φαντεζί, έτσι έξοδοι, ας πούμε, σε πολύ καλά μαγαζιά και τέτοια. Σ' αρέσει περισσότερο μια ταβερνούλα, ακριβώς, ναι, ένα κουτουκάκι, ναι, 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 με παρέες, ναι, κτλ. Ναι. Είσαι περισσότερο άνθρωπος, ναι, της παρέας, ναι, έτσι. Είσαι της καλής παρέας, στο σπίτι, ταβερνούλα, όπως θα λες. Ναι, ταβερνούλα, αλλά από την άλλη είσαι και ροκόβια. Είμαι. Κουστάρεις τη ροκ μουσική. Ναι, ναι, μ' αρέσει. Και υπήρχαν άνθρωποι δίπλα μου που αυτοί μου έμαθαν τη ροκ μουσική. Δεν μου άρεσε παλιότερα. Το τελευταίο καιρό είναι κάτι λίγα χρονάκια τώρα τελευταία που ακούω τον τελευταίο καιρό πολύ ροκ μουσική. Με έχουν επηρεάσει και τρελαίνομαι για ροκ μουσική. Κοίτα, από ροκ έχω να σου πω, θα ευχαριστηθείς και με τον παραπάνω μαζί μας. Πιστεύω. Διότι έχουμε τουλάχιστον τρία παιδιά εδώ που παίζουν κιθάρα. Καταλαβαίνεις, θα γίνεται. Ναι. Άμα μερικές από εσάς τραγουδάτε κιόλας, θα γίνονται φοβερά πάρτι. Τραγουδήσαμε πάρα πολύ. Πολύ ωραία, πάρα να το ξανακάνετε. Πολύ. Θα το ξανακάνουμε. Αυτό είναι σίγουρο. Τώρα έχεις ηρεμήσει καθόλου από τώρα, πριν? Όσο περνάει η ώρα, είμαι όλο και καλύτερα. Ναι. Είμαι όλο και καλύτερα. Ωραία. Δεν θέλω να φύγω. Δεν θα φύγεις, θα είσαι εδώ δίπλα μου. Εδώ. Όχι, εγώ θέλω εδώ πέρα. Εντάξει, έλα κάτσε εδώ δίπλα μου. Γλυκιά μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Εδώ. Άμα δεν χωράς, πήγαινε από πίσω εκεί. Υπάρχει και συνέχεια. Υπάρχει και συνέχεια. Καλά, εκεί δεν νομίζω να καθίσεις στο τέλος και θα σου πω μετά γιατί. Λοιπόν. Εδώ που έχουμε φτάσει είμαστε 2, 4, 6, 8. Νομίζω ότι είναι ένα καλό σημείο να δείτε ένα βίντεο και με τους 8. Για δείτε το λοιπόν το βίντεο, αυτό ήθελα να... Δημήτρης Ράπτης.
Θα σε δω στο Μέγα. Ρεβέκα Γιαννοπούλου. Θα σε δω στο Μέγα. Άρης Αποστολίδης. Θα σε δω στο Μέγα. Σοφία Λίλη. Θα σε δω στο Μέγα. Μαρίνος Κλεάνθους. Θα σε δω στο Μέγα. Στέλλα Μπεζαντάκου. Θα σε δω στο Μέγα. Γιώργος Ελεύθερας. Θα σε δω στο Μέγα. Μαργαρίτα Καρυπίδου. Θα σε δω στο Μέγα. Εδώ είμαστε λοιπόν κοντά σας, ζωντανά από το Πούτο Μπαρ, στην πρώτη επίσημη, στην πρεμιέρα του Μπαρ. Σας πενθυμίζω ότι ενώ κάποιοι έχουν περάσει την πρώτη κρυάδα και νιώθουν ήδη πάρα πολύ χαρούμενοι, υπάρχουν και κάποιες κοπέλες οι οποίες περνάνε δύσκολη στιγμή αυτή την ώρα. Οι κοπελιές μας εδώ, μία εκ των οποίων θα βρεθεί στην παρέα του Μπαρ. Θα είναι η 14η παίκτρια. Και για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε, να σας δείξουμε ένα βίντεο με δύο από τις κοπελιές. Τα χόμπι μου είναι η πλανέφη πυρεσδή μας. Φυσικά ο χορός. Τα αγαπημένα μου χρώματα είναι το κόκκινο. Είμαι πολύ εγωίστρια, θυμώνω πολύ εύκολα, τσαντίζομαι, δεν κρατάω κακία, είμαι πάρα πολύ ευαίσθητη, κατάλληλος άνθρωπος για παρέα. Η θέση μου μέσα στο μπαρ θα είναι καθαρά ομαδική και πολύ συνεργάσιμη. Θα ήθελα να έχω κάποιον άνθρωπο που να τον αγαπάω και να δημιουργήσω οικογένεια μαζί του. Και να κάνω και 2-3 παιδιά του Πειραιά. Καταρχήν θα πάρω σκουλαρικιά δαχτυλίδια και τις ζώνες μου. Καταρχήν ότι θα είναι νέοι. Δηλαδή θα βράζει το αίμα τους. Δεν νομίζω και δεν έχω σκοπό να ερωτευτώ μέσα στο μπαρ. Βέβαια αυτά δεν τα κανονίζεις. Σου έρχονται. Και τι άλλο κάνεις εδώ? Δεν λέω το τίποτα. Εάν είμαι υποτιθέμενη 14η, θα ουρλιάζω. Θα ευχαριστώ τον κόσμο γιατί είναι πολύ μεγάλο αβαντάζ αυτό το ότι σε ψηφίζει το κοινό. Μην είμαι κακός άνθρωπος, παιδιά. Ψηφίστε με, αλήθεια σας λέω. Ψηφίστε με, παιδιά. Γέλασε. Τελείωσε. Είδαμε λοιπόν τη Γιώτα και τώρα να δούμε ένα βίντεο για τη Ρωμίνα.
Οι φίλοι μου με φωνάζουν Ρωμίνα. Είμαι 21 χρονών και εργάζομαι στην αυτοηλιακή εταιρεία του πατέρα μου ως υπεύθυνη. Πέρα από τη δουλειά μου, τον ελεύθερό μου χρόνο μου αρέσει να πηγαίνω στο γυμναστήριο. Έχω κάνει 7 χρόνια καράτε. Έχω μαύρη ζάνη με ραντάν. Γενικά είμαι άνθρωπος της περιπέτειας. Θέλω να έχω εμπειρίες στη ζωή μου και να δοκιμάζω καινούργια πράγματα. Είμαι άνθρωπος ευαίσθητος. Είμαι λίγο εγωίστρια, λίγο όμως, όχι πολύ, λίγο. Είμαι πολύ κοινωνική, κάνω πολύ εύκολα παρέες. Το αν θα ερωτευτώ στο μπαρ δεν μπορώ να το προδικάσω. Είναι κάτι που στη ζωή μας μπορεί να προκύψει. Ανά πάσα ώρα και στιγμή, είτε είσαι μέσα στο μπαρ είτε δεν είσαι. Βασική προϋπόθεση για μια συγκατοίκηση θεωρώ ότι είναι η επικοινωνία. Και αυτός είναι ο βασικός λόγος που θα ήθελα να είμαι η 14η παίκτρια. Πολύ μεγάλη αγωνία που έχουν οι κοπέλες μας, το καταλαβαίνετε αυτό. Εσείς συνεχίζετε να ψηφίζετε. Ήδη είναι πολλές δεκάδες χιλιάδες τα τηλεφωνήματα τα οποία έχουμε πάρει. Σας πενθυμίζω ότι μπορείτε να μας καλέσετε μόνο από σταθερό τηλέφωνο. Γιατί έχουμε και κάποια τηλεφωνήματα που λένε ότι δεν μπορείτε να μας πιάσετε από κινητό. Από σταθερό λοιπόν τηλέφωνο μπορείτε να παίρνετε και να ψηφίσετε ποια από τις κοπέλες θέλετε. Και συνεχίζουμε λοιπόν. Να γνωρίσουμε τον ένατο παίκτη. Έτσι. Εδώ λοιπόν εκπροσωπείται η Λεβεντομάνα Κρήτη. Μαζί μας ο καλόκαρδος γίγαντας, ο Ανδρέας Παρασκάκης. Άντριου, τι γίνεται. Αυτό ήθελα να δω. Αυτό. Α, ωραία. Πήρες μαζί σου όλη την εγκατάσταση, αγοράκι μου. Είμαι καλωδιωμένος. Για κάτσε εδώ. Πόπο, μας ξεμοντάρισε. Μας ξεμοντάρισε εντελώς. Εγώ να δω πώς θα μονταριστώ. Δεν χρειάζεται, αγοράκι μου, γλυκό. Εσύ είσαι ήδη. Έχω γίνει κομμάτια γι' αυτό. Έχεις, το ξέρω, σε βλέπω να πούμε. Κομμάτια. Φέτες. Φέτες σε βλέπω. Αν και να σου πω κάτι. Είσαι μπριτζολάκια, φοβάμαι. Δεν είναι πολύ τσίτα το μπλουζάκι από πάνω σήμερα. Φάτο. Εγώ παρήγγειλα medium και βγάλε. Medium και βγάλε, παιδιά, μ' άρεσε αυτό το μέγεθος. Και αν δεν εφαρμόζεις, θα κόψω τα πλάγια. Να μην χάνω με τους πλάγιους. Τους πλάγιους, να σου πω κι εγώ, με τους πλάγιους πάω μπροστά, αγοράκι μου. Πω εκεί, να σου πω κάτι. Γιατί αυτό, διότι οι γυναίκες θέλουν κορμιά, έτσι. Το λέω τώρα και από δική ιδία, αν πήρα να πούμε γι' αυτό. Το έχω πει πολλές φορές. Ναι. Τα κορίτσια θέλουν δυναμικά κορμιά. Έτσι. Και έχω προσπαθήσει πολύ. Έτσι. Και θα προσπαθήσω ακόμα περισσότερο και θα βάλω και στην πρίζα όλο το team. Το Dream Team. Το Dream Team. Dream Mega. Team του Mega. Να δύναμη, δύναμη, παιδιά, φανταστικά. Λοιπόν. Δεν είναι μόνο ωραίο παιδί, έτσι. Δεν είναι μόνο ωραίο παιδί. Πάνω απ' όλα με τριόφρονο. Ναι. Έχει και την πρίκα του όποια τον πάρει, να ξέρετε. Έτσι. Δουλεύει σε επιχειρήσει του πατέρα του. Ωραία. Της οικογένειάς του. Της οικογένειας. Έχετε, μάλιστα, από ό,τι ξέρω, κάποια ξενοδοχεία κάτω στην, μάλιστα, Κρήτη. Πολύ σωστά. Ωραία. Και εσύ δουλεύεις στη ρεσεψιόν και στο μπαρ. Πώς με βρίσκεις, ενημερωμένος. Αγαπάω εγώ. Λοιπόν, το καλοκαίρι δουλεύεις λοιπόν σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της οικογένειας, ενώ το χειμώνα σε κλαμπ της πόλης. Μάλιστα. Όχι στα Χανιά. Στα Χανιά. Στα Χανιά. Στα Χανιά. Στα Χανιά. Και αυτό ψιλοοικογενειακό κάπου. Μάλιστα, είναι η αδερφή της μαμάς μου. Μάλιστα. Η θεία σου λοιπόν. Η θεία μου, βέβαια. Καλά τα λέμε. Μάλιστα. Ωραία. Να σε ρωτήσω τώρα κάτι, Ανδρέα μου. Γιατί πιστεύεις ότι θα σε επιλέξει ο κόσμος έτσι να συνεχίσεις? Πόπο, δύσκολη ερώτηση. Σωστή απάντηση, μπράβο. Αυτό ήταν. Λοιπόν, εάν δεν είχα δει τα άλλα παιδιά, ναι,
θα νόμιζα ότι είχα κάποια μοναδικότητα. Ναι. Τώρα έχω φοβηθεί πάρα πολύ. Γιατί ο ανταγωνισμός είναι έντονος. Είναι φοβερός και πολύ φανταστικός. Σ' αρέσει η παρέα δηλαδή. Βέβαια, η team είναι φοβερή και ο ένας συμπληρώνει τον άλλο. Είμαστε όλοι διαφορετικοί χαρακτήρες. Ναι. Και αυτό θα δημιουργήσει ενδιαφέρον και θα μας βλέπετε όλοι κάθε βράδυ. Είσαι έτοιμος, αγόρι μου, εσύ. Εσύ θα γονατίσεις την AGB, Αντρέα, σε βλέπω, εσύ. Λοιπόν, να σε ρωτήσω, ήτανε πάρα πολλοί φίλοι σου οι οποίοι σου λέγανε εκεί στην Κρήτη, όταν τους έλεγες ότι θα πας στο μπαρ, σου λέγανε πήγαινε, θα βγεις, θα κάνεις, θα λέει, έτσι. Βέβαια, μάλιστα. Είσαι δημοφιλής δηλαδή εκεί. Διάσημος, μάλιστα, περισσότερο στα κορίτσια θα έλεγα. Περισσότερο στα κορίτσια. Όταν θα... το πρώτο... Το πρόβλημα είναι ότι τώρα που θα πάω μετά από αυτό που είπα δεν θα μου δίνει καμία σημασία. Όχι, δε. Να σου ρωτήσω κάτι όμως. Ναι. Γιατί οι φίλοι σου σε φωνάζουν Σάκη καμιά φορά. Από το Ρουβά λέει και τα λοιπά έχω ακούσει. Κοντά, κοντά, να σε ακούμε, κοντά. Το ναι. Σάκη κιόλα. Σάκη έτσι έχω ακούσει. Λοιπόν, εγώ δεν είμαι καλλιτέχνης καταρχήν. Ντάξει. Ο Σάκης είναι καλλιτέχνης. Εντάξει, εντάξει, το δέχομαι αυτό. Διαθέτω ίσως ικανότητες που. Εμφάνιση, θα έλεγα. Προσέξεις και εσύ τον εαυτό σου από προσέχω ό,τι έχω μάθει. Προσέχω τον εαυτό μου όπως τον Σάκη. Να αλλά, σου πω. Αληθεύει ότι... Πέσει, αλλά... Είμαι full ερωτικός. Ναι. Και όχι asexual, δεν θέλω να πω για κανέναν. Όχι, δεν λέω. Αγαπάω τις γυναίκες. Ναι. Και μόνο. Ωραία. Να σε ρωτήσω κάτι. Αληθεύει ότι αυτό το στήθος ήταν κάποτε δασίτριχο. Και ότι τώρα το έχεις απαλωτριώσει. Λοιπόν, μήπως πρέπει να φύγω. Όχι, ρε παιδί μου, ρωτάω. Αληθεύει. Δηλαδή θα σε δούμε με μαγιό και θα. Ε. Μάλιστα. Τι μάλιστα. Βέβαια. Πες την ιστορία. Την ιστορία. Ναι. Λοιπόν, να σε καλά. Μέχρι τόσο μου αρκεί. Ένα... Μου φτάνει. Μου φτάνει. Να με ισοπαίδωσες. Με ισοπαίδωσες, Άντρεα. Έχεις τρακ. Δεν πειράζει. Κι εγώ. Να σε καλά, αγάπη μου. Κάτσε εκεί στην από πίσω πολυθρόνα. Λοιπόν, βλέπετε λοιπόν τους παίκτες μας, είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντες τύποι και σας υπενθυμίζω ότι οι κοπελιές μας εδώ περνάνε φοβερή αγωνία. Φοβερή αγωνία. Όλες. Ήδη σας έχουμε δείξει δύο, σας έχουμε δείξει τη Γιώτα και τη Ρωμίνα. Τώρα έφτασε η στιγμή να δείτε ένα βίντεο σχετικό με τη Μαρία. Να το δούμε. Η καταγωγή μου είναι από τη Δράμα, γεννήθηκα στην Καβάλα και ζω στη Θεσσαλονίκη. Τώρα τι δουλειά κάνω? Ιδιωτική υπάλληλος και αυτή τη στιγμή μάλιστα παρουσιάζω και μια εκπομπή στη Θεσσαλονίκη. Τη γνώρισα όταν ήρθε να μου πάρει συνέντευξη στο Καμαρίνι. Έχω αγωνία πραγματικά που θα είμαι μία από τις τέσσερις υποψήφιες. Αγαπάει πάρα πολύ τους συνανθρώπους της. Είναι ένας χαρακτήρας ευαίσθητος, δημιουργικός. Φοβερά εργατική, δραστήρια, ενεργετική και έχει πολύ κέφι για τη ζωή. Αν είμαι η 14η παίχτρια, πραγματικά θα στεναχωρηθώ πάρα πολύ. Αν βέβαια κερδίσω, και είμαι εγώ η 14η παίχτρια, είμαι εγώ αυτή που θα μπει στο μπαρ στο τέλος, θα κλαίω τη χαρά μου. Η φίλη μου Μαρία είναι ένας υπέροχος άνθρωπος. Θα μου λείψει πάρα πολύ. Θα μου λείψει σίγουρα η οικογένειά μου, οι δικοί μου άνθρωποι, οι φίλοι μου. Την αγαπάω πάρα πολύ και της εύχομαι ό,τι καλύτερο σε αυτό που πάει να κάνει.
Έχουμε δει λοιπόν ήδη τρία βίντεο για τις τρεις κοπέλες μας. Να σας πω ότι ήδη η συμμετοχή σας είναι αρκετά μεγάλη. Έχουμε ξεπεράσει τα 50.000 τηλεφωνήματα από Αθήνα και Κύπρο. Από Ελλάδα και Κύπρο. Συγγνώμη. Όχι από Αθήνα. Κάνουμε και τα λάθη μας. Συγγνώμη. Σήμερα νομίζω θα μας δικαιολογήσετε, είναι η πρώτη μας φορά. Και είμαστε έτοιμοι να δούμε τώρα ένα ακόμα βίντεο. Δεν έχει μείνει. Για τη Ράνια. Πάρα πολύ σωστά. Για να το δούμε. Με λένε Ράνια Νασοπούλου, είμαι 23 ετών, γεννήθηκα στην Αθήνα. Έχω τελειώσει αισθητική και κομμωτική και εργάζομαι στο κομμωτήριο της μητέρας μου. Από μικρή μου άρεσε να δημιουργώ και αυτό με το ταλέντο το αξιοποιώ πάνω στη δουλειά μου. Με τη συμμετοχή της στο μπαρ συμφωνώ πάρα πολύ. Μάλιστα εγώ ήμουν αυτή που την προέτρεψα πρώτη. Γιατί πιστεύω ότι θα έχει κάποιες δυνατότητες αν τελικά μπει και επαγγελματικά και σίγουρα είναι ένας καλός λόγος και το έπαθλο. Χόμπι μου είναι η μουσική, ο χορός και το τραγούδι. Γενικά μου αρέσει η έντονη ζωή. Θα είναι άνετοι και ευχάριστοι χαρακτήρες, όπως και εγώ, για να περάσουμε καλά και να διασκεδάσουμε. Η μαμά μου τη λένε Ράνια και την αγαπώ πάρα πολύ. Η Ράνια είναι παρά ένα πολύ καλό παιδί. Είναι κοινωνική, είναι ευχάριστη και είναι ένας άνθρωπος που χαίρεσαι να την κάνεις παρέα και να είσαι μαζί της. Είναι πάρα πολύ ευαίσθητη και πάρα πολύ απλή. Έχει πολύ χιούμορ και είναι πάρα πολύ καλή ψυχή. Τι άλλο θα έπαιρνα εκτός από ρούχα μαζί μου στο μπαρ? Φωτογραφίες. Να ερωτευτώ. Πιστεύω ότι αυτό δεν το έχει σκοπό. Είναι να μη σου τύχει. Ο έρωτας υπάρχει παντού. Τώρα άμα μου τύχει. Ράνια, κοίταξε να είσαι αυτή που είσαι. Μην αλλάξεις τίποτα. Και είμαι σίγουρος ότι θα είσαι κερδισμένη. Δεν νομίζω να μου λείψει, γιατί πιστεύω ότι θα τη βλέπω περισσότερες ώρες στην τηλεόραση από ό,τι τη βλέπω τώρα. Εάν μου δώσετε την ευκαιρία να είμαι η 14η παίχτρια, το σίγουρο είναι ότι θα περάσουμε καλά. Βλέπετε λοιπόν εδώ οι κοπέλες έχουν πάρα πολύ μεγάλη αγωνία και... Γιώτα μου, πώς αισθάνεσαι καταρχήν? Χαρά. Μια χαρά. Πολύ καλά. Ωραία. Πες μου τώρα, εάν δεν είσαι εσύ, ποια πιστεύεις ότι από τις υπόλοιπες τρεις μπορεί να είναι? Εγώ. Κατεβαίνεις δυνατά με αυτοπεποίθηση. Να ρωτήσω τη Ρωμίνα, θα περάσω από πίσω, κορίτσια μου, για να μην σας κλείνω. Για πες μου, Ρωμίνα μου, τι θέλεις να πεις στον κόσμο? Έτσι, ως τελευταίο μήνυμα για να σε ψηφίσουν. Θα σας δώσω το μπαρ. Αποφασισμένη. Μαρία μου, θέλω να ξέρω. Εάν δεν είσαι μέσα στις κοπέλες, αύριο που θα ξαναβγείς στην εκπομπή στη Θεσσαλονίκη, τι θα πεις? Δεν θα βγω στην εκπομπή μου στη Θεσσαλονίκη αύριο. Θα βγω, εάν δεν είμαι μέσα στους 14, θα βγω στο σαν στο σπίτι σας. Οπότε... Α, θα βγεις αύριο το πρωί. Ναι. Πάλι μαζί. Ναι. Ράνι μου, από ό,τι έχω καταλάβει, ο πιο έθερμος θαυμαστής σου είναι ο βαφτισιμιός σου. Σε παρακαλώ, θέλω ένα μήνυμα. Σε βλέπει αυτή την ώρα? Βέβαια. Ξύπνιος αυτή την ώρα, μικρό παιδί? Ναι. Τι θέλεις να πεις στο βαφτισιμιό σου, για βέβαια? Τον αγαπώ πολύ. Τον αγαπάς πολύ. Κάτι πιο ζωντανό, λίγο μη σε ψηφίσουνε, κάτι να... θέλεις να... Τι άλλο να του πω? Εγώ θα σου πω. Να έρθει να με δει στο μπαρ, αλλά είναι μικρός, δεν γίνεται. Ναι, εντάξει, θα κάνουμε και ένα απογευματινή παράσταση, ας πούμε. Τότε... Μεγάλα. Λοιπόν,
Αυτές είναι οι τέσσερις κοπέλες μας. Καταλαβαίνετε βεβαίως ότι έχουν φοβερό τρακ και αγωνία. Έχω κι εγώ. Κοιτάξτε εσείς πώς μπορείτε να τις βοηθήσετε. Παίρνοντας τηλέφωνο σε αυτά τα νούμερα. Αποφασίστε εσείς ποια από τις τέσσερις υποψήφιες θα μπει απόψε στο μπαρ. Ψηφίστε τώρα. Για τη Γιώτα Καρούνου τηλεφωνήστε στο 090 111 500 111. Για τη Ρουμπίνη Λεβεντάκη τηλεφωνήστε στο 090 111 500 112. Για τη Μαρία Τσορπατζόγλου τηλεφωνήστε στο 090 111 500 113. Για τη Ράνια Νασοπούλου τηλεφωνήστε στο 090 111 500 114. Η επιλογή είναι δική σας. Εδώ είμαστε και πάλι πίσω. Και θέλω να σας πω σε αυτό το σημείο ότι η αγαπημένη μου Κύπρος εκπροσωπείται και με θηλυκή συμμετοχή. Μπαμπάς Κύπριος και μητέρα Αφρικάνα. Το αποτέλεσμα το βλέπετε ήδη. Η Κρίστα Χριστίδου. Είσαι καλά. Μια χαρά είμαι εσείς. Μια χαρά και εμείς, δόξα Θεός. Καθίστε εδώ, πάρτε και το μικρόφωνο με την ησυχία σας. Αχ, τι κάνεις, πώς είσαι. Λίγο αγχωμένη είμαι, αλλά εντάξει. Λίγο αγχωμένη και ποιος δεν είναι σήμερα, να σου πω την αλήθεια. Λοιπόν, να σου πω το πρώτο πράγμα που πρόσεξα σε σένα ποιο ήτανε. Αυτό το φοβερό χαρακτηριστικό λακάκι που κάνεις εδώ στο μάγουλο, παιδιά, είναι απίστευτο. Το έχουν πει πολύ. Ναι, φοβερό λακάκι. Λοιπόν, τι σου είπαν οι φίλες σου φεύγοντας από την Κύπρο. Μου ευχήθηκαν καλή επιτυχία και μου είπαν να είμαι πάντα εαυτός μου. Να είσαι πάντα εαυτός σου. Και ο εαυτός σου είναι πάρα πολύ χαμογελαστός. Ευχαριστώ είναι φοβερό πολύ. Αυτό. Είσαι πολύ αισιόδοξος άνθρωπος, έτσι πρόσχαρης. Ζεις στη Λευκωσία και δουλεύεις σε σαλόνι ομορφιάς. Μπράβο, ναι. Τι κάνεις εκεί. Βασικά είμαι υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων. Ναι. Μιλάω καθημερινά με τους πελάτες. Ναι. Προσπαθώ να είμαι σίγουρη ότι όλα πάνε καλά μεταξύ τους, ξέρω εγώ. Ότι είναι ευχαριστημένοι για να ξαναεπιστρέψουν. Ναι. Και με τι άλλο ασχολείσαι, πες, τι χόμπι έχεις, ας πούμε. Μου αρέσει πολύ να διαβάζω βιβλία. Ναι. Μου αρέσει ο χορός, η μουσική, η ζωή. Και δεν αφήνεις τις φίλες σου από κοντά σου με τίποτα. Όχι, με το τίποτα. Συνέχεια. Υπάρχουν φίλες σου εδώ σήμερα. Όχι, δυστυχώς είναι όλα στην Κύπρο. Άρα είναι όλα στην Κύπρο. Εκεί σε βλέπουν, μπορεί να τις χαιρετήσεις από εκείνη την κάμερα. Φιλάκια πολλά, σας αγαπώ πολύ. Ορίστε. Να. Η Κύπρος ένα χειροκρότημα μπορεί να ρίξει, ρε παιδιά, με αντιπρόσωπο. Να είστε καλά. Σ' αρέσει πάρα πολύ ο χορός και η μουσική, έτσι δεν είναι. Ναι, ναι. Τραγουδάς ίδια ή παίζεις κάποιο μουσικό όργανο. Όχι, απλά δεν έχω πολύ καλή φωνή, απλά ναι. Μου αρέσει να ακούω μουσική. Ναι. Σ' αρέσει το κλάμπινγκ, ας πούμε. Ου, βέβαια. βλέπω, ναι. Να σου πω κάτι. Έχει τύχει ποτέ να δουλέψεις σε μπαρ ή σε είχα δουλέψει για 2 μήνες περίπου σε ένα κλαμπ στη Λευκωσία. Αυτή είναι η πείρα μου. Αυτή είναι η πείρα σου. Εντάξει, εδώ θα αποκτήσεις πολύ περισσότερο. Ναι, βέβαια, με τα παιδιά. Μάλιστα. Έχεις τρακ. Νομίζω όλοι έχουμε. Όλοι έχουμε τρακ. Μάλιστα, δεν σε έχω βοηθήσει καθόλου να σου περάσει. Εντάξει, είσαι κι εσύ ευγενικός, εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τελικά νομίζω ότι μεταξύ σας τα περνάτε καλύτερα, έτσι. Ναι, νιώθει πιο ωραία. Τα φίλου σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, γλυκιά μου. Λοιπόν, ο επόμενος τύπος, όταν του ζητήσαμε να μιλήσει για τον εαυτό του, είπε «Γενικά τα χέρια μου πιάνουν». Ο Λορέντζο Καριέρε, λοιπόν. Θα έρθει κοντά μας για να μας εξηγήσει τι ακριβώς. Λορέντζο μου,
Τι κάνεις, καλά είσαι, γερός δυνατός. Πάρε το μικρόφωνο σου. Το πάρω. Άραξε. Ναι. Σούπερ. Καλά, έκανες φοβερή είσοδο. Σε είδα ανετός, αραχτός. Λες και κάνεις εισόδους κάθε μέρα. Κανονικά. Κανονικά, βέβαια. Κανονικά. Να σου πω και πιο κοντά. Για να... Δεν το έχω συνηθίσει. Δεν πειράζει. Σιγά-σιγά. Όλα έρχονται μόνα τους. Να σου πω κάτι. Τι κάνεις, πώς είσαι καλά, τι νούμερο παπούτσι φοράς, ρε μεγάλε. 44. Το νου σου. Το νου σου, ναι. Ακούτε εσείς που ξέρετε από νούμερα. Παπουσιών εννοώ. Να σου ρωτήσω τώρα κάτι. Λορέτσο Καριέρε μου ακούγεται πολύ ιταλικό το όνομα. Ναι, υπάρχει αυτό. Ποιο? Το Καριέρε. Και το ιταλικό. Δεν είναι μούφα. Και το Λορέτζο, υποθέτω. Το Λορέτζο είναι το στάνταρ. Στάνταρ, ναι. Το Καριέρε είναι που παίζει, ας πούμε. Το Καριέρε είναι το τελευταίο. Το τελευταίο που παίζει, ναι. Και όλα μαζί είναι ιταλικά. Όλα μαζί ιταλικά. Γιατί γεννήθηκε στην Ιταλία. Εδώ γεννήθηκα, αλλά καταγωγή και υπηκότητα από μπαμπά και τα λοιπά. Ιταλία. Ιταλία. Ναι. Γι' αυτό σε φορά σου φίλη σου ο Ιταλός. Ναι. Ε? Ναι. Ναι. Σε χαλάει αυτό? Όχι. 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 Α, γιατί σε ιταλικό που είτε. Εντάξει, απλά ξανά τα ακούς κάθε μέρα είναι. Σε ψιλοχαλάει. Δηλαδή δεν σε χαλάει, αλλά λίγο δεν σε. Με χαλάει, αλλά λίγο σε χαλάει. Το τσιμπηματάκι αυτό. Ωραία, ωραία. Ωραία. Λοιπόν, πώς θα θες να σε φωνάζουν, ας πούμε, θα ήταν καλύτερο. Λορέτζο. Πώς δεν μου πέρασε. Έλατε. Αυτό, ναι. Ο Λορέτζο θα ήταν πιο. Ναι. Πιο φυσιολογικό άλλο. Δεν έχω συνηθίσει το μικρόφωνο. Δεν πειράζει, εντάξει. Να το βάλω λίγο πιο κοντά. Όχι, όχι, λίγο πιο κοντά. Εκεί, εκεί, γιατί ακούγεται και η μπροστά. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ωραία. 27 ετών ιταλικής καταγωγής, αλλά δηλώνει 100% Έλληνας. Έχει εργαστεί ως μοντέλο στη Νέα Υόρκη, ακούω. Έχει κάτσει και αυτό. Τι έχει? Έχει κάτσει και αυτό. Έχει κάτσει και αυτό. Μάλιστα, για πες μου τι άλλα περίεργα σου έχουν κάτσει. Κοίταξε να σου πω κάτι. Γενικά έχουν κάτσει πολλά περίεργα. Ναι. Δεν μπορώ να κάτσω, θα πω τώρα. Τώρα. Α κρατήσουμε λίγο θέμα. Ναι. Έχει κάτσει και ένα μαγαζί του ψυρί, ισχύει. Ναι, αυτό εντάξει. Μαζί σου, μεγάλε. Αν δεν πενέψει το σπίτι, θα πέσει να σε πλαγώσει. Έτσι. Ναι, μπορεί να μην πέσει. Δεν πέφτει ακόμα. Σίγουρα, σου έτσι. Λέω. Είναι σωστός, εκεί. Να σου πω. Το... Και τώρα, α πούμε, στο πόδι σου εκεί έχει αφήσει ποιου. Έχω αφήσει. Έχει αφήσει. Αυτό ήθελα να πω, είμαι σίγουρο, αλλά λέω ποιου. Το φρονίμω τα παιδιά. Πριν πεινάσουν, δεν πεινούσαν. Και δεν πεινούσαν αυτό, εννοείται. Σωστά. Να σου πω κάτι και σε βλέπουν τώρα όλοι από το μαγαζί. Ας πούμε, έχει τηλεόραση μέσα στο μαγαζί. Όχι, δεν έχουμε βάλει τηλεόραση. Τέτοιες κλειδές δεν έχουμε. Δεν έχουμε κλειδές ακόμα, μάλιστα. Δεν έχουμε. Ωραία. Άρα εσύ έχεις μεγαλώσει σε εδώ. Αυτή τη δουλειά. Εδώ. Εδώ. Στον Μπούντα. Στον Μπούντα, όχι. Όχι. Εδώ. Σε... Με πιάνει τώρα. Ναι, ναι, εγώ σε πιάνω. Φυσικά εδώ. Και σε πιάνω. Και μέσα σε αυτή τη δουλειά. Ωραία. Μέσα σε γούφερ. Στο ίδιο το γούφερ σου λέω. Με βάλαν από το γούφερ μέσα σου λέω. Εγώ φταίω. Και όταν είσαι unplugged, παίζεις και την κιθαρίτσα σου, σωστά? Και unplugged και plugged. Μαζί σου. Μ' αρέσει γιατί είσαι προσαρμοστικός τύπος, να πω. Προσαρμόζεσαι παντού. Προσαρμόζεσαι παντού. Ένα χειροκρότημα για τον Λορέτζο. Δώστε ένα χειροκρότημα. Δώστε ένα χειροκρότημα. Να σε καλά. Θα τα λέμε, ναι. Μοιραία, μοιραία. Εδώ. Λοιπόν, συνεχίζουμε βεβαίως τη γνωριμία με τους παίκτες μας. Γιατί, παιδιά, είναι κάτι που είπα και σας χάλασε? Όχι, εντάξει, παιδιά, μην χαλιέστε. Λοιπόν, συνεχίζουμε την γνωριμία με τους παίκτες μας, αλλά θέλω να σας πω ότι όσοι δεν έχετε ψηφίσει ακόμα κάποια από τις κοπέλες μας, την κοπέλα που θέλετε για να είναι η 14η παίκτρια, παρακαλώ να το κάνετε σύντομα, διότι σε 3 λεπτά τελειώνει η ψηφοφορία. Για να σας βοηθήσουμε, θα σας δείξουμε άλλη μια φορά την κάρτα με τα τηλέφωνα που πρέπει να καλείτε. Δείτε τι. Αποφασίστε εσείς ποια από τις 4 υποψήφιες θα μπει απόψε στο μπαρ. Ψηφίστε τώρα. Γιατί... Σας υπενθυμίζω λοιπόν ότι πρέπει να πάρετε τηλέφωνο όσοι δεν έχετε προλάβει να πάρετε τώρα, γιατί 3 λεπτά ψηφοφορίας έχουν μείνει ακόμα. Έχουμε περάσει τις 60.000 τηλεφωνήματα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας μέχρι αυτή τη στιγμή. Να σας πω ότι τα παιδιά στο μπαρ δεν θα κάνουν ό,τι τους κατέβει στο κεφάλι. Θα παίρνουν οδηγίες. Έχουμε συγκεκριμένο άνθρωπο. Αυτόν τον ξέρετε, είμαι σίγουρος. Ελάτε να... Ελάτε. Ο Γιάννης Λεωνάκης. Καλά, Γιάννη. Γιάννης. Μια χαρά μας. Καλά είσαι. Καλά είσαι. Τον Γιάννη τον ξέρετε πάρα πολύ καλά και όσοι κυκλοφορείτε, εν πάση περιπτώσει, το βράδυ, αλλά και όσοι βλέπετε τηλεόραση. Είσαι ήδη φίρμα, μεγάλε μου. Λοιπόν, πες μου σε παρακαλώ, Γιάννη μου, εδώ τι θα κάνεις? Θα προσπαθήσω να βοηθήσω τα παιδιά να πετύχουμε ένα στόχο. Να δουλέψει αυτό το μπαρ με επιτυχία. Να δουλέψει με επιτυχία. Έτσι. Αυτό τι σημαίνει? Τι σημαίνει? Να γίνουμε καλή ομάδα. Να γίνουν καλή ομάδα. Εγώ θα προσπαθήσω να συντονιστώ σε αυτή την κατεύθυνση μαζί τους. Ναι.
Και να σα ρωτήσω κάτι, πώς θα καταλάβω. Ναι, το δεύτερο πες μου. Έτσι, δεν είναι εύκολο πράγμα. Οι προθέσεις σίγουρα υπάρχουν. Τα προβλήματα όμως είναι πάρα πάρα πολλά. Και μερικά από τα παιδιά έτσι. Δεν έχουν ξαναδουλέψει ποτέ σε μπαρ και υπάρχουν δεν ξέρουν και αυτό. Ίσως και αυτό να είναι και το ξεχωριστό δουλειάς. Και το ιδιαίτερο του δικού μου ενδιαφέροντος να υπάρχουν σε αυτό το παιχνίδι. Και να σα ρωτήσω, πώς θα καταλάβουμε ότι πέτυχες το σκοπό σου, το στόχο σου. Ότι τον πέτυχες. Ο κόσμος θα περνάει καλά. Να έρχεται κόσμος. Βλέπουμε λοιπόν τον κόσμο, θα είναι ευχαριστημένος και θα ξανάρθει. Έτσι δεν είναι. Βέβαια. Αυτό. Να σου πω κάτι. Είναι κάτι που θα ήθελες να συστήσεις στα παιδιά έτσι πριν τους μιλήσεις πλέον από κοντά. Θα ήθελες να έχεις μια συμβουλή ή μια ευχή. Να είναι η αυτή τους. Να είναι ο εαυτός τους πραγματικά. Αυτό είναι πάνω απ' όλα. Να είναι αυτό. Εντάξει Γιάννη μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σε βλέπουμε συνέχεια ούτως ή άλλως να δίνεις οδηγίες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Κουράγιο. Λοιπόν. Και, έχουν μείνει δύο ακόμα παίκτες για να δείτε και η επόμενη κοπέλα θέλει να ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο και ξεκινά το ταξίδι της εδώ από το μπαρ. Είναι η Μέρη Γιόρτσι από την Αλεξανδρούπολη. Γεια σου Μέρη μου. Τι κάνεις? Πολύ καλά. Καλά. Πολύ καλά σε βλέπω. Και... Γιατί σε κουράσα εγώ? Α, εντάξει, δεν πειράζει. Είναι καλή η προσμονή. Κάτσε εδώ κοντά μου. Θες να κρατάς το μικρόφωνο ή άμα θες? Όχι. Δεν θες. Για κρατώ το όμως. Α, ναι. Ευχαριστώ. Sorry. Ωραία. Χαίρομαι που τα βρίσκουμε από την αρχή. Είσαι η Μέρη, η Μερούλα, το μεράκι μας, ας πούμε, έτσι. Λοιπόν, είσαι 29 ετών και είσαι πολύ αθλητικός τύπος. Αρκετά θα έλεγα. Λίγο πιο κοντά το μικρόφωνο για να σε ακούμε. Αρκετά είμαι. Ναι. Αλλά σε έχω δει, ας πούμε, διάφορα πλάνα στα γυμναστήρια, στα τέτοια, είσαι... Είμαι δυναμική, Πολύ, ναι. Εσύ μου παίρνεις συνέντευξη εγώ. Όχι, να ρωτήσω. Λοιπόν, να σου πω, και υπήρξες κάποτε και αθλητρία. Ναι, έκανα πρωταθλητισμό. Έκανες πρωταθλητισμό. Σε τι άθλημα? 400 εμπόδια. Α, στο στίβο. Εμπόδια κιόλας. Κλασικό αθλητισμό, τον αγαπάω πολύ. Τον αγαπάς πάρα πολύ. Μάλιστα. Να σε ρωτήσω, με τι ασχολείσαι? Είμαι bartender. Είσαι bartender. Α, μάλιστα. Άρα δουλεύεις σε μπαρ. Ναι, βέβαια. Την ξέρεις αυτή τη δουλειά αρκετά καλά. Αρκετά καλά. Μάλιστα. Πες μου λοιπόν ποιο είναι το μυστικό της πετυχημένης bartender. Να αγαπάει τον κόσμο. Να αγαπάει και να το βλέπει ο κόσμος αυτό. Ναι. Εννοείς δηλαδή να μην τους περνάς όλους έτσι στον ντούκου, ας πούμε. Βέβαια, έτσι. Να ενδιαφέρεσαι για τους πελάτες σου. Να ενδιαφέρεσαι για τους πελάτες σου. Ενδιαφέρονται και αυτοί για σένα? Τις πιο πολλές φορές. Γιατί αυτό? Θέλουν να ασχοληθούν με τον αθλητισμό και αυτοί, μάλλον γι' αυτό. Ναι, να γυμναστούμε παρέα. Μάλλον, να γυμναστούμε, έχω καταλάβει αυτό. Να υδρώσετε μαζί. Να υδρώσετε. Έχεις δουλέψει όμως και υπάλληλος γραφείου, έχεις δουλέψει και γυμνάστρια αερόμπικ. Ναι, έχεις κάνει πολλές δουλειές. Ναι, έχω ασχοληθεί επαγγελματικά με το αερόμπικ. Έτσι, μου άρεσε και αυτό. Mm-hmm. Απλά η άλλη δουλειά με. Νομίζω ότι με αντιπροσωπεύει πιο πολύ. Μ' αρέσει. Περνάει η ώρα μου ευχάριστα. Στον μπαρ εννοείς. Στον μπαρ, βέβαια. Γιατί είναι πιο επικοινωνιακή δουλειά. Σίγουρα. Μα είμαι επικοινωνιακός τύπος. Να σε ρωτήσω κάτι τελευταίο. Όταν σε ρωτήσαμε τι ομάδα είσαι, είπες είμαι λίγο Παναθηναϊκός και λίγο ΑΕΚ. Πώς γίνεται αυτό? Ήμουν ΑΕΚ πολλά χρόνια. Ναι. Τώρα είμαι και Παναθηναϊκός όμως. Τι να σου πω, ξέρω εγώ, να τα εκατοστήσεις σου εύχομαι. Να προσθεθούν κι άλλες ομάδες, να το ευχαριστεί την ψυχή σου. Πολύ χαμογελαστός τύπος είσαι. Ευχαριστώ πολύ. Και νομίζω ότι θα περάσουμε καλά. Πιστεύω και εγώ με αυτή την ομάδα που είδατε. Είσαι σίγουρη, έτσι. Ωραία. Σε ευχαριστώ που είσαι μαζί μου. Ευχαριστώ. Και κάτσε εδώ δίπλα στα παιδιά. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχουμε φτάσει στο 13ο παίκτη μας. Πριν από αυτό να σας υπενθυμίσω, λίγο ησυχία ρε παιδιά, λίγο ησυχία να. Μισό λεπτό. Λοιπόν, μισό λεπτό. Συγγνώμη. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να τηρήσουμε όλοι ενός λεπτού σιγή. Διότι αν αρχίζω να σας μιλάω για το επόμενο άτομο θα τελειώσει η εκπομπή και ακόμα θα μιλάμε. Κυρίες και κύριοι, από την Αθήνα και από όλο τον πλανήτη, ο Γιώργος Μάινας. Πού είστε μεγάλε, πού είστε αγοράζοι μου. Είστε καλλιτέχνης μεγάλος, και εσύ το ίδιο και εγώ, I love you. Το μπαρ θα ροκάρει με την πάρτιση. Είμαι σίγουρος αγοράκι μου. You rock. You rock too.
I love you too. Thank you. Thank you. I don't speak English. Πώς είμαστε φίρμες τώρα. Μεγάλη αγόρι μου. Καλά, ε. Τα publicity θα τα πάρουμε όλα εδώ πέρα. Είσαι έτοιμο να κατεβαίνει την Ατάρα. Δεν έχω λόγια. 100%. Να, πες το καθιστά. Τελείωσε. Κράτα το. Εγώ. Εγώ. Κρατάμε και μικρόφωνο τώρα. Ναι, γιατί άσχημα, ναι. Για την αγαπάω όλη την Ελλάδα. Όσο δεν μπορείτε να φανταστείτε. Αυτή τη στιγμή είστε όλοι τυχεροί, γιατί ζω το όνειρό μου, ρε παιδιά. Έλα, ρε μεγάλε. Το όνειρό σου ήταν να με γνωρίσεις. Καλά, εσένα ήθελα να σε γνωρίσω, γιατί ξέρω ότι είσαι πολύ design γκόμενος. Καλά. Τελείωσε. Σε έβλεπα στις διαφημίσεις και βάραγα που σάψ για πάρα. Έλα, ρε μεγάλε, μη μου τα λέω. Καλά που σάψ. Θέλω να κάνω κι εγώ δύο κοιλιακούς τώρα, αλλά δεν μου είναι εύκολο. Ρε, εντάξει, για ξανακάτσε. Με λένε Γιώργο και ποτέ δεν τραγουδάω. Καλά, μας έχει σκοτώσει. Να σου πω κάτι. Να σου πω κάτι. Μήπως είμαστε στο Mega Channel. Πάμε μπαρ. Πού το κατάλαβε. Καλά, δεν μπορώ να σου κρατήσω μυστικό τελικά. Από χωριό είμαι, ρε φίλε. Δεν απίστευτο. Να σου πω κάτι. Αληθεύει εσύ ότι έπαιξε σε ταινία τον κακό. Έκανα τον serial killer. Έκοβα κόσμο σε κομμάτια που λέει. Έλα, ρε παιδί μου, εσύ τόσο καλό άνθρωπο είναι δυνατόν. Ναι, καλό είμαι, αλλά 6 μήνες δεν τρώγα ξύλο για να δέρνω κόσμο. Αν είναι δυνατόν, ρε. Λοιπόν, να σε ρωτήσω κάτι. Μου έχουν πει. Είσαι ο Μίλτος Μακρίδης. Πού το κατάλαβε, δε. Είσαι πολύ φίρμα, δεν ξέρω. Σε γνωρίζω και εσύ το ίδιο. Λοιπόν, να σου πω κάτι, Γιώργο. Αληθεύει ότι είσαι πολύ πατριώτη. Αληθεύει ότι έχει τατού με την ελληνική σημαία πάνω σου. Τι? Made in Greece έχω, που σημαίνει ελληνικής κατασκευής. Ότι εσύ είσαι My family. Η φαμίλια εδώ. My family, Ντάντης, Βαγγέλης, Φωτεινή. Θα τους γνωρίσουμε ένα φιλιά, αγκαλιές εδώ. Να σε ρωτήσω κάτι, μεγάλε. Μήπως είμαστε φίρμες τώρα. Τι, ήδη. Σόνια, όλοι του κόσμου ενωθείτε εδώ. Ναι, ο Γιώργος Νάιδας, παιδιά. We love you. Να είσαι καλά. Κι εγώ σ' αγαπάω, κι εγώ σ' αγαπάω. Θα κάνουμε δεσμό όταν τελειώσει η εκπομπή. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Λοιπόν, αυτοί είναι οι 13 παίκτες μας. Ένα χειροκρότημα παρακαλώ από όλους. Για τους πρώτους 8 παρακολουθήσατε ένα βίντεο. Ελάτε να δούμε και ένα μικρό βίντεο για τους άλλους 5. Θα το δούμε. Ανδρέας Παρασκάκης. Θα σε δω στο Μέγκα. Κρίστα Χριστίδου. Θα σε δω στο Μέγκα. Λορέντζο Καριέρε. Θα σε δω στο Μέγκα. Μέρι Γεώργη. Θα σε δω στο Μέκα. Γιώργος Ναΐδας. Θα σε δω στο Μέκα. Εδώ είμαστε λοιπόν. Στα τελευταία λεπτά της σημερινής μας εκπομπής, δεδομένου ότι η ψηφοφορία τελείωσε, η αγωνία βεβαίως ξέρω ότι είναι στα ύψη, επεξεργάζονται αυτή τη στιγμή τα αποτελέσματα και σε λίγο θα έχουμε την απάντηση. Μέχρι τότε θέλω να κάνω μερικές ερωτήσεις. Εσύ ήσουν πρώτος, Δημήτρη μου, εδώ. Για πες μου τώρα, έτσι, αφού τους είδες όλους, πώς θα περάσεις στο μπαρ. Γέλιο, δεν είπαμε. Α, εντάξει. Αφού το είπαμε. Μ' αρέσει γιατί είσαι σταθερός άνθρωπος. Λοιπόν, ακούστε.
Λοιπόν, εκτός από το γέλιο όμως θα έχετε και υποχρεώσεις. Έτσι, να σας πω μερικές από αυτές. Πρώτον, κάθε Πέμπτη βράδυ θα κάνετε μία ψηφοφορία. Την ψηφοφορία συν και πλην. Θα πρέπει να δίνετε μία θετική ψήφο σε κάποιον και μία αρνητική σε κάποιον άλλον. Αυτός που θα έχει την αρνητική, τις περισσότερες αρνητικές ψήφους, όπως ξέρετε, θα είναι ο ένας εκ των δύο υποψηφίων για να φύγει, για την αποχώρηση. Αυτός που θα έχει τις περισσότερες θετικές, μπορεί βεβαίως να είναι ο πιο δημοφιλής, αλλά από την άλλη μεριά θα έχει και το βαρύ έργο να επιλέξει, να υποδείξει μάλλον και κάποιον άλλον, ο οποίος θα είναι ο δεύτερος εκ των υποψηφίων για την αποχώρηση. Πρώτον. Δεύτερον, να σας πω ότι υπάρχουν μια σειρά από πράγματα που θα ήταν καλό να αποφύγετε να κάνετε. Όπως για παράδειγμα, να πιείτε την ώρα της δουλειάς. Όχι σεξ, Γιώργο, θα το αφήναμε εσένα. Μη, με στεναχωρείς, μπράβο. Ναι, έχεις δίκιο. Λοιπόν, ναι, παράδειγμα, δεν μπορείτε να πίνετε όσο δουλεύετε. Δεν μπορείτε να αποχωρήσετε από το σπίτι ή από το μπαρ χωρίς να υπάρχει άδεια από την παραγωγή. Υπάρχουν μερικοί τέτοιοι κανόνες. Λοιπόν, εάν κάποιος από εσάς υποπέσει σε τέτοιο παράπτωμα, θα πάρει κίτρινη κάρτα. Θα το καταλάβετε αμέσως γιατί θα με δείτε εμένα να μπαίνω με την κίτρινη κάρτα και να σας το λέω. Έτσι, εάν κάποιος πάρει δύο κίτρινες κάρτες, αποχωρεί από το παιχνίδι. Και γι' αυτό πρέπει να προσέξετε. Έτσι, λοιπόν, το τελευταίο που έχω να σας πω είναι ότι κάθε εβδομάδα κάποιος από εσάς θα πηγαίνει σε κάποια, έτσι, να φέρει σε πέρας μια δοκιμασία, μια δραστηριότητα. Το ποιος θα είναι αυτός θα το αποφασίζουν οι τηλεθεατές μας, θα τα αποφασίζετε εσείς. Εμείς θα σας λέμε ποια είναι η δοκιμασία, αλλά εσείς θα αποφασίζετε ποιος από τους παίκτες θα πηγαίνει για τη δοκιμασία. Αρκετά σας είπαμε, έτσι. Υπάρχουν πάρα πολλές άλλες εκπλήξεις, τις οποίες θα τις δείτε στην εξέλιξη του παιχνιδιού μας. Και καλό θα ήταν να μην κρατήσουμε σε άλλη αγωνία τόσο εσάς, αλλά κυρίως τις κοπέλες. Έτσι δεν είναι? Να σηκωθούν όρθιες, κύριε Μαράκη. Α, ωραία. Να σας πω λοιπόν πριν σηκωθούν τις κοπέλες ότι τελείωσε βεβαίως η ψηφοφορία. Δεν μπορείτε να πάρετε άλλο τηλέφωνα στα νούμερα που σας δείξαμε. Αλλά από αύριο θα μπορείτε να έρχεστε σε επαφή, να στέλνετε δηλαδή μηνύματα, αλλά και να βλέπετε πληροφορίες για το παιχνίδι μας από το site μας www.thebar.gr. www.thebar.gr. Ελάτε κοπέλες μου, σηκωθείτε όρθιες, εδώ. Είναι μεγάλη αγωνία, το ξέρω. Τα αποτελέσματα τα έχουμε ήδη και νομίζω ότι έφτασε η στιγμή να έχω και εγώ τα αποτελέσματα. Το φάκελο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν. Λοιπόν, κορίτσια, καταρχήν θέλω να σας πω ότι όλες ήσασταν πάρα πολύ καλές. Για μας ήταν πάρα πολύ δύσκολο να πούμε ποια από εσάς έπρεπε να είναι εδώ. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλες για την προσπάθεια και για τη συμμετοχή σας σε αυτό το παιχνίδι και να ξέρετε ότι στη ζωή θα υπάρξουν και άλλα παιχνίδια. Και πιο σοβαρά. Η 14η παίκτρια είναι η Παναγιώτα Καρούνου. Εδώ τελειώνει η εκπομπή μας, αλλά συνεχίζεται το πάρτι μας, το οποίο θα συνεχιστεί όλο το βράδυ εδώ. Εσείς από αύριο να μας βλέπετε κάθε βράδυ στο Μέγκα. Το μπαρ άνοιξε. Μην το ξεχνάτε αυτό. Καληνύχτα σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ.